Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε και τον Τάσο Τρέγια από το τηλέφωνο για να ακούσουμε και τη δική του άποψη, να ακούσουμε και τις δικές σου απόψεις. Όλα αυτά μέχρι τις 11 η ώρα, πάντοτε επαναλαμβάνω, στο Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, καθημερινά από τη Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 11. Για να πούμε καλησπέρα και στον Τάσο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Και σήμερα κοντά σας για άλλο ένα δίωρο θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλή συντροφιά. Θέλω να πιστεύω για τους περισσότερους, ίσως για κάποιους να μην είναι τόσο καλή συντροφιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε σε όλους, έτσι. Ακόμα και αυτούς τους φίλους εμείς τους θέλουμε, γιατί μπορεί να μην είμαστε αρεστοί σε όλους, αλλά θα προσπαθήσουμε με το πείσμα μας, θέλετε, με τη θέλησή μας, με, τέλος πάντων, με τα επιχειρήματά μας, και αυτούς τους δύσπιστους, τέλος πάντων, να τους κάνουμε και αυτούς ακροατές μας, να τους κάνουμε φίλους μας. Όχι. Παρέτσα, δεν είμαστε μέχρι τις 11, όπως είπε και ο Ζάχος, εδώ πέρα καθημερινά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, να αποδώσω τα εύσημα στον συμπαραγωγό. Έτσι, γιατί, τι? Το Ζάχο του Ντρούλινγκ, ο οποίος είναι καθημερινά εκεί το παιδί. Ενώ θα έπρεπε να είμαι και εγώ, αλλά λόγω πρωινής εργασίας πρέπει να προφυλαχτώ, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το αντικείμενο εργασίας που έχω το πρωί. Δεν γίνεται, παιδιά, να βρίσκομαι εγώ στο σταθμό. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να ξεπληρώσω αυτή την εξυπηρέτηση, παύλα θυσία που κάνει. Όχι, ο Ζάχος. Δεν υπάρχει καμιά θυσία. Όχι, κάποια πράγματα πρέπει να τα αναγνωρίζουμε και να τα λέμε, και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τα εγώ επαναλαμβάνω. Για όλο αυτό, γιατί έχεις και εσύ γονείς ηλικιωμένους, ναι, πρέπει να προσέχεις και εσύ. Τους δικούς μου φοβάμαι, για τίποτα άλλο, να σου πω την αλήθεια. Εννοείται. Εντάξει, το άλλο δεν υπάρχει καμιά θυσία. Εφόσον δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο, ας πούμε, να μην. Και βλέπω, έρχομαι μόνος, πραγματικά περπατάω στον δρόμο μέχρι να έρθω εδώ. Μόνος, όταν λέμε μόνος. Δηλαδή, να συνάντησα τρεις ανθρώπους και σε απόσταση, ξέρω εγώ, 30 μέτρων αριστερά μου και δεξιά μου, δεν συνάντησα. Αυτό είναι ευχάριστο. Όπως να αποδώσουμε τα εύσημα και να δώσουμε και συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες του Λίμπερο, αλλά και στους διευθυντές, οι οποίοι πραγματικά έχουν ερημνήσει να υπάρχει εκεί αντισηπτικό, να υπάρχουν καινούργια τα πάντα. Στο μικρόφωνο, τέλος πάντων, σφουγγαράκια, όπως λέγονται αυτά, να έχει γίνει απολύμαση στο σταθμό, και πάρα πολύ σωστά με ρίμεσα να βρίσκεται ένα άτομο στο στούντιο για να τηρούμε και εμείς με τη σειρά μας τα μέτρα μας και να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Νομίζω ότι σε όλα τα ραδιόφωνα γίνεται αυτό, και στην τηλεόραση βλέπω κάτι πρωινές εκπομπές, ενώ λείπει ο ένας. Είναι από, ξέρω εγώ, από Skype, από πού είναι, στο σπίτι του. Τηλεόραση εγώ βλέπω στο στούντιο 3 άτομα στα πρωινάδικα, αλλά έχουν απόσταση. Ναι, δεν ξέρω εγώ, αυτή που είδα τώρα, για να το πω, αυτός ο Ατέρκιας, το ξέρω, εκτός αν ήταν άρρωστος ο άνθρωπος, όχι από κορονοϊό, ήταν ο ένας ήταν στο σπίτι και ο άλλος ήταν, τώρα χθες ήταν, σήμερα δεν θυμάμαι. Εντάξει, ήταν ένα στο στούντιο και ο άλλος, ναι, εντάξει, όσο αντέχουμε, πρέπει να βοηθήσουμε και το σταθμό, έτσι. Πρέπει να προσέξουμε, και βλέπω ότι το έχουμε πάρει ζεστά. Κάποιοι άλλοι ακόμα, βέβαια, ανεύθυνος θα τους χαρακτήριζα, δεν έχουν συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης και τον κίνδυνο που υπάρχει. Κάποιοι ακόμα, αυτοαίτη πραγματικά, κάποιοι ξεροκέφαλοι πραγματικά, συνεχίζουν να κάνουν το κεφάλιο τους. Ελπίζω να είναι ελάχιστοι και να μειώνονται καθημερινά, γιατί εγώ προβλέπω ότι στο τέλος θα υπάρξει απαγόρευση. Γενική απαγόρευση, και θα πρέπει να έχεις κάποια αιτιολογία για να βγεις για μερικές μέρες, γιατί βλέπω μερικοί δεν συνετίζονται. Βλέπουμε στην Αθήνα και στο Φλίσβο πάλι βγήκανε βόλτες και στη Βουλιαγμένη. Άλλοι την κοπανάνε και ετοιμάζονται για τις διακοπές του Πάσχα, από τώρα φεύγουν στα χωριά τους κτλ. Σκέφτεται η κυβέρνηση τώρα να ξεκινήσει απαγόρευση και για αυτό το πράγμα, γιατί μετά το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων σήμερα έτσι, νομίζω ότι κλείσανε τα εμπορικά καταστήματα. Ναι, το ξέχασα και εγώ, και πήγα να πάρω κάτι που χρειάζεται για τον μπάνιο, και ξέρεις κάτι, μερμέτη, ναι, να το κάνει ο Φάνης. Και ξέχασα και πήγα να πάρω και αρμόκολα, όπως τα λέτε εσείς. Αρμόστοκο, αρμόκολα, όπως λέγεται, ξέρω εγώ. Αρμόστοκο. Για να κάνουμε και μια λεπτομέρεια, την έκαμε ο Φάνης. Και το ξέχασα, λέει, πάνε φέρε μου, πάω. Δίνουμε κι εγώ καημένος, πηγαίνω. Λέω, πού πάω, εσύ, πάω. Βλέπω κλειστά τα πάντα ήταν. Φυσικά τα εμπορικά ήταν κλειστά. Ναι. Μετά το κλείσιμο, λοιπόν, των εμπορικών καταστημάτων,
το νέο είναι ότι σαν αρχικό στάδιο για παραπάνω μέτρα θα απαγορευτεί η συνάθρηση ατόμων πάνω από 10 άτομα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και αν πάλι δεν βάλει μυαλό κάποιοι παιδί μου, οι οποίοι πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το IQ τους, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν μάλλον την επισημότητα της κατάστασης, ίσως υπάρχει και η καθολική απαγόρευση. Όχι ότι δεν θα μπορείς να βγαίνεις, αλλά για να βγαίνεις θα συμπληρώσεις μια αίτηση. Δεν ξέρω, έτσι γίνεται στην Ισπανία και στην Ιταλία. Ναι, δεν έχουμε βιώσει τέτοια πράγματα. Βγαίνω για το φαρμακείο, βλέπω, βγαίνω για το σούπερ μάρκετ κτλ. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θεωρώ ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, το μεγαλύτερο καθολικά, παραμένει στο σπίτι και καλά κάνει, έτσι πρέπει, αυτό πρέπει να γίνει παιδιά, γιατί τα αποτελέσματα είναι αυτά σε λίγες εβδομάδες, τα οποία θα καθορίσουν τη συνέχιση των μέτρων, με ποιο τρόπο θα συνεχιστούν τα μέτρα και αν θα συνεχιστούν τα μέτρα. Νομίζω χωρίς να είμαι γιατρός, χωρίς να είμαι τέτοιος, 27 του μηνός λίγο δύσκολο το βλέπω να σταματήσει, το βλέπω τουλάχιστον άλλη μια εβδομάδα, μην πω δύο ακόμη. Ναι. Έτσι το βλέπω. Τώρα γιατρός δεν είμαι. Μακάρι να πούνε 27 να ανοίξουν όλα. Τι να σου πω. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Το πικ της έξαρσης αυτού του βρωμοϊού είπαν ότι θα είναι στα μέσα Απριλίου. Άρα μέχρι εκεί υπολόγιζε θα υπάρχει μια καραντίνα. Οπότε καταλαβαίνεις. Δηλαδή τώρα μιλάμε για 350 κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά λένε τα πραγματικά κρούσματα είναι 2 με 3 χιλιάδες. Ναι, θεωρούν ότι αυτοί, ας πούμε, που θεωρούν ότι είναι τόσο με αυτούς που το περνάνε ήπια και δεν ξέρουν ότι το έχουν, έτσι. Αυτό θεωρώ ότι θεωρούν. Λοιπόν, βάζουμε αναλογικά. Κάτσε λίγο πριν πάμε. Έχω και ένα ωραίο θεματάκι να ξεκινήσω με, με τον βασικό υποστηρικτή και έχω ένα κατευθείαν ένα ωραίο. Που πάμε στα διαδικαστικά, να πεις το θεματάκι, να πω και εγώ κάποια πραγματάκια για τους φίλους που είναι στο σπίτι και είναι αρκετοί και εμείς φροντίζουμε σαν εκπομπή και για να τους τροφοδοτούμε τέλος πάντων με τηλέφωνα από delivery και τα λοιπά, για όλα τα γούστα, έτσι, για κρεατικά, για ψαρικά, για νηστίσιμα και τα λοιπά. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Πάμε στο διαδικαστικό και να πω και εγώ τους καλούς φίλους υποστηριχτές. Το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο συνδέει και τον κορονοϊό και το ποδόσφαιρο. Θα το καταλάβεις λίγο, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου. Είναι μια δήλωση μιας Ισπανίδας βιοχημικού που νομίζω θα συζητηθεί. Σίγουρα, και επειδή αυτά πρώτα βγαίνουν στο διαδίκτυο, γιατί την επόμενη μέρα τα βλέπεις στις ειδήσεις, έτσι πάει πλέον. Πιστεύω, αν όχι σήμερα λίγο δύσκολο, αύριο θα δεις ότι αυτή η δήλωση θα παιχτεί. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην Μάζδα Αμανατίδης, για να την ευχαριστήσουμε για ακόμη βράδυ. Είναι βασικός υποστηρικτής εδώ της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Αμανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο όσον αφορά τη Mazda Αμανατίδης, οποιαδήποτε απορία, ερώτηση, οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά. Το τηλέφωνο είναι το 2310-924-931. Λοιπόν, να πω κατευθείαν στο τέτοιο, προφανώς δεν το ήξερες. Θες να πω και εγώ πες εσύ και μετά. Και μετά θα πιάσουμε λίγο το θεματάκι. Πάμε, πες αυτά που θες να πεις. Μπράβο, λοιπόν. Για όσους φίλους είστε τώρα συντονισμένοι και σας έχει κόψει μια λόρδα, ρε παιδί μου, ή βαρεθήκατε τα σπιτικά φαγητά, γιατί έκτη μέρα καραντίνας δεν παλεύετε. Λοιπόν, σας έχουμε λύσει και ανατολικά και δυτικά. Πάμε λίγο ανατολικά να σας δώσουμε μερικά χρήσιμα στοιχεία που πιστεύω ότι τουλάχιστον όσοι αυτή τη στιγμή τους έχει κόψει λόρδα και θέλουν να δουν κάτι, να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, είμαι σίγουρος ότι θα παραγγείλουν. Λοιπόν, κοντά μας είναι το γυράδικο, το μοναδικό, εκτός από τα special εκλεκτά εδέσματα που έχει γύρω κοτόπουλο, λουκάνικα, σουτζούκια, μπιφτέκια, σουβλάκια κτλ. Και για εσάς που νηστεύετε τώρα, υπάρχουν νέες γεύσεις, παιδιά. Οπότε ακούστε μερικές από αυτές και πάρετε τηλέφωνο να παραγγείλετε. Υπάρχει special μπιφτέκι λαχανικών. Υπάρχει σάντουιτς με κυπριακή πίτα, κολοκυθοκεφτέδες, τζατζίκι κτλ. Υπάρχει κυπριακή πίτα με καλαμαράκια. Υπάρχει το σαρακοστιανό μπιφτέκι λαχανικών με κυπριακή πίτα. Υπάρχει μερίδα πλευρότους μανιτάρια.
σαλάτα για τους vegan, πανδεσία, πραγματικά μια σαλάτα με μίξ λαχανικών και πάρα πολλά ακόμα μέσα σε αυτή τη σαλάτα. Υπάρχει μερίδα καλαμαράκια, μερίδα φαλάφελ και φαλάφελ τορτίγια για τους δύσκολους, και υπάρχει και το special ζάχο κλαμπ μανιταριών, παρακαλώ. Όπως λέμε κλαμπ σάντουιτς με γύρο, κλαμπ μανιταριών, με πάρα πολλά και διάφορα καλούδια μέσα, πεντανόστιμα τα πάντα. Είπαμε το μοναδικό είναι στην Προφήτη Ηλία 36 στην Πειλαία, δηλαδή όσοι είστε από περιοχή Τούμπα, Πειλαία και τις γύρω περιοχές μπορείτε να καλείτε, και άμεσα στο 2310-308-318, επαναλαμβάνω, 2310-308-318, και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα τσακάλια, οι τελιβεράδες από το μοναδικό, θα έρθουν στην πόρτα σας και θα σας παραδώσουν τα special αυτά εδέσματα. Όσον αφορά αυτό για τους φίλους από ανατολικά. Δυτικά λοιπόν, στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 113, έχουμε το στέκι του Κωστή και οι γύρω περιοχές εκεί που Λίχνη, Σταυρούπολη, Νεάπολη κτλ. Μπορούν να απευθύνονται και για κρεατικά special τα πάντα όλα στα κάρβουνα, στις σούβλες, έτσι. Κοντοσούβλι κοτόπουλο, κοντοσούβλι χοιρινό, κότσι σούβλας, Ζάχου, το θυμάστε. Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Κότσι σούβλας. Πώς δεν το θυμάμαι. Είχε μείνει το κόκαλο, δηλαδή άμα ήμουν σκύλος και ήθελα να φάω το κόκαλο, δεν υπήρχε τίποτα, το είχαμε γλύψει. Και κερασμένο πιο νόστιμο είναι. Καλά. Γεια σου Γιώργο Πιχανιώτη. Λοιπόν, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας για τους καλοφαγάδες, και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχή σας σε κρεατικό αλφα ποιότητας. Είπαμε τα πάντα όλα στα κάρβουνα και σε σούβλες. Έτσι, το στέκι του Κωστή Ανδρέα Παπαδρέου 113 στη Νεάπολη, για όλους τους φίλους που νηστεύετε, για την περίοδο της νηστείας υπάρχει πλήρης γκάμα νηστήσιμων ερεθισμάτων, με μπιφτέκι λαχανικών, με καλαμαράκι, με κολοκυθοκεφτέδες, με φαλάφελ, με καβοροδαγκάνες και με μανιτάρια σχάρας μερίδα, αλλά και σε σάντουιτς. Τηλέφωνο για delivery, για το στέκι του Κωστή, 2310-620-727, επαναλαμβάνω, 2310-620-727, για όλους τους φίλους από δυτικές συνοικίες. Τηλεφωνήστε τώρα για να καραγουστάρετε γεύσεις από τον αδερφό τον Δημήτρη και το επιτελείο του. Και κάτι τελευταίο και κλείνουμε με τους υποστηρικτές. Έχουμε εξασφαλίσει για όλο το κρατήριο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα για την 25η Μαρτίου, παιδιά, και δυτικά και ανατολικά, σας έχουμε εξασφαλίσει τον μπακαλιάρο σας. Για delivery, έτσι, θα σας τα φέρουν πακέτο και από την Πορφύρα, στην Τούμπα, στην Επιδάβλου 30, αλλά και από τον Μπακάλικο, στον Ιεροκάστρο 133, θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο για 25η Μαρτίου, για πακέτο, έτσι, delivery, από τον Μπακάλικο και από την Πορφυρά, ανατολικά και δυτικά. Δηλαδή, θα το λέμε και αυτό όσο πλησιάζουν οι μέρες, με περισσότερες λεπτομέρειες. Απλά έτσι, εντελώς ενδεικτικά το αναφέρουμε. Να ξέρετε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, όταν ακούτε, ποτέ δεν θα πεινάσετε. Λοιπόν, να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Γιάννη, τον Ζυγκόλη και στον αδερφό του Χρήστο. Γεια σου, Γιάννα, ρε, και τον Χρήστο. Είναι, έτσι, και για τον Χρήστο, βέβαια, είναι καθημερινά μας ακούει ο Γιάννης, να είναι καλά, του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, το θέμα που ήθελα κατευθείαν, αν και δεν βλέπω το όνομα της, της βιοχημικού, είναι μια Ισπανίδα βιοχημικός, προφανώς την κάνανε μια ερώτηση, βλέπω τη φωτογραφία της, δεν λέει βέβαια το όνομα. Λέει η κυρία βιοχημικός, και θα το σχολιάσουμε και με τον κόσμο και τη δικιά σου άποψη να ακούσω και θα πω εγώ τη δικιά μου, λέει δίνεται σε ποδοσφαιριστές 1 εκατομμύριο το μήνα και σε ένα βιοχημικό 1.800 ευρώ. Προφανώς 1.800 παίρνει ο βιοχημικός στην Ισπανία. Εδώ δεν νομίζω να παίρνουν τόσα. Τώρα όλοι μιλάτε για τον κορονοϊό, ανέφερε η Ισπανίδα βιοχημικός. Δίνεται σε ποδοσφαιριστές 1 εκατομμύριο το μήνα και σε ένα βιοχημικό 1.800. Τώρα όλοι μιλάτε για τον κορονοϊό. Να πάτε στο Μέση και στον Κριστιάνο Ρονάλντο και αυτοί θα σας βρουν τη θεραπεία. Ανέφερε. Σχολιάζοντας τα χρήματα με τα οποία αμείβονται οι ποδοσφαιριστές, προέτρεψε όσους τη ρωτούν για τη θεραπεία του κορονοϊού να απευθυνθούν στους δύο πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές του κόσμου να βρουν τη λύση. Έχει ένα δίκιο, αλλά και με αυτό που λέει, χάνει και το δίκαιό της, βέβαια, λέω εγώ. Διότι όλοι οι ποδοσφαιριστές πρόσφατα δεν παίρνουν δεν παίρνουν αυτά τα χρήματα, έτσι, που αναφέρει αυτούς τους δύο μεγαλύτερους στάρ της τελευταίας 10-15 ετίας. Αλλά και οι γιατροί, να πω ότι δεν νομίζω, τουλάχιστον οι top γιατροί, έτσι, όταν ζητάει από τον Μέση και τον Ρονάλτο, θα πιάσουμε και τους top στο δικό της επάγγελμα, έτσι, τον ιατρικό. Δεν νομίζω
να παίρνουν λιγότερα οι top-top γιατροί, έτσι. Εντάξει. Τώρα αυτή τι πρόβλημα είχε, ας πούμε, η κοπέλα. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω την ώρα. Σου λέει τώρα μας θυμηθήκατε, κάπως έτσι. Αυτό είναι περισσότερο και μετά τα χρήματα. Ότι σου λέει τα φώτα της δημοσιότητας τώρα πέσουν σε εμάς και ζητάτε από εμάς πράγματα. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και πάνω από τις δυνάμεις μας. Ξέρω εγώ, έτσι να το μεταφράσω λίγο εγώ. Εντάξει, λίγο υπερβολικό το βρίσκω αυτό. Έχει κάποιο δίκιο, αλλά νομίζω και το δίκιο που έχει, το λίγο για άλλους, περισσότερο για κάποιους άλλους, το χάνει. Είναι λίγο εμπάθεια αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και δεν το λέμε εμείς που ασχολούμαστε. Δεν θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε και σε άλλους κλάδους, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όλος ο κόσμος ασχολείται με το ποδόσφαιρο, με το Μέση και το Ρονάλντο. Εντάξει, αυτή επειδή είναι Ισπανίδα κιόλας, από ό,τι τη βλέπω εδώ, είναι μια 55-60 τη βλέπω. Επειδή είναι και Ισπανίδα, καταλαβαίνεις, Ισπανία, Μέση και Ρονάλντο. Το Ρονάλντο έφυγε βέβαια, αλλά δεν έχει σχέση. Όλο τον προηγούμενο χρόνο ήταν εκεί, τα χρόνια μάλλον. Εντάξει, τώρα η κυρία να κάνει καλά τη δουλειά της, αυτά που πρέπει να κάνει. Ναι, σου λέει 1800 πριν, κατάλαβες. Πάντως, ναι, είναι ωραίο θέμα, γιατί πολύ καλό που το αλίευσες, γιατί αφορά και το κορονοϊό και τα αθλητικά. Να ακούσουμε την άποψη του κόσμου, θέλω, γιατί ξέρεις, να μην κατευθείαν να αφορήσουμε. Α, μαν, τι θα πει τώρα άλλο στη Σατανόγρια, ξέρω εγώ τι θα πει, τι είπε. Να βλέπουμε πάντα και τις δύο πλευρές του νομίσματος και να κρίνουμε όσο μπορούμε. Εμείς, επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, δεν σημαίνει ότι το αγαπάνε όλοι, έτσι. Ούτε μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά, ας πούμε. Η γυναίκα έχει, εγώ επαναλαμβάνω, έχει κάποιο δίκιο, αλλά θεωρώ ότι η δήλωση της περιέχει περισσότερο εμπάθεια παρά, ας πούμε. Μπορούσα να το πει και έτσι και λίγο διαφορετικά. Και να μην πει, ας πούμε. Πώς την είπες, Σατανόγρια, την είπες. Ναι, Σατανόγρια. Θα πούνε κάποιοι, είπα, δεν είπα. Άμα τη δεις την τάξη. Α, ξέρεις τι ομάδα είναι, δηλαδή. Όχι, όχι. Άμα ήταν καμιά βιοχημικός, ξέρω εγώ, καμιά 30-35, κανένα μοντέλο, θα ήταν διαφορετικά τα σχόλια. Καλά, θα γίνει και viral η είδηση, να πω μετά. Ναι, εντάξει, αυτό τώρα το βλέπω από ένα site, βέβαια, πηγή λέει Sport FM, ας πούμε, sportfm.gr. Ναι. Εκεί θα, που θα βρίσκεις αυτό το πράγμα. Ναι, ρε παιδί μου, αν η βιοχημικός αυτή ήταν τίποτα σαν τη Δούκη σαν νομικού, ας πούμε. Αυτό λέω. Άμα ήταν καμιά 35, ναι, όλα, καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν κορονοϊός, θα ήταν ξεχάσει όλα. Βέβαια, δίκιο θα έπαιρνε κιόλας 100%. Αλλά επαναλαμβάνω, εντάξει, εγώ αυτή ήταν μια άποψή μου. Θέλω να ακούσω και τη δικιά σου και του κόσμου, βέβαια, και τις γραμμές να πούμε ότι είναι ανοιχτές, έτσι. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη πρόσκληση πλέον. Έτσι, πες τις γραμμές, 23-10-287 και 3-8. Όλο το 2ωρο θα είναι ανοιχτές οι γραμμές. 23-10-287 και 3-8. Ναι, ή αν ήταν οι άλλοι που είναι σε αυτό το show με τη μόδα, ρε, με το like, ρε. Α, το My Style, το like, My Style ωραία, Rocks. Ποια, Στικούδη. Στικούδη, ναι. Ωραία ποδάρια. Ωραία γυναίκα. Είναι Στικούδη, βέβαια, έχει υψηλό μεγαλώσει. Γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, άμα γίνουν, λέει, 19-20, είναι άστα πάνε, πάλιωσε το μοντέλο. Έτσι λέει. Ένας φίλος. Πάλιωσε, λέει, το μοντέλο, τελείωσε. Πάμε, λέει, νομίζω ότι 20, ρε φίλε, μυρίζει γάλα ακόμα. Ναι, και εγώ αυτό. Η γυναίκα είναι στα καλά της, δηλαδή, έτσι, για να. Εντάξει, χαρτολογώντας ψευδό. Να αναδειχθεί, να γίνει γυναίκα, είναι εκεί στα 30. Να κάνουμε 30, μια τέτοια εκπομπή όσον αφορά το γυναικείο. Φίλο να φέρω και κάτι, αλλά δεν μπορώ να φέρω τώρα. Τηλέφωνο για την ώρα. Δεν μπορώ να φέρω. Α, έχω μία για τέτοια εκπομπή. Έχω μία τρελοκομείο. Ένα καλό τρελοκομείο εννοώ. Έχω μία. Να μας πεις το όνομά της. Κάτσε να πάρω την άδειά της αν θέλει να βγει. Σιγά, φίλε, το μικρό. Το μικρό της, Βάσο λέγεται. Βάσο. Βασιλική, δηλαδή. Εντάξει. Το όνομα της μητέρας μου είναι κιόλας. Βασιλική. Ναι, το Βάσο μου βγάζει συναισθαλμένο άτομο, ρε παιδί μου. Ναι. Βγάζει κάτι. Όχι. Γλυκιά τρέλα εννοούσα. Ότι θα θέλει να κάνει, να μιλήσει και θα θέλει να κάνει. Δηλαδή, αν δεν ήταν τα μέτρα, θα ήθελε να έρθει να κάνει εδώ εκπομπή. Αυτό εννοώ. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίσουμε την ωραία κουβέντα. Mm-hmm. Γιατί πήγε και 9.30. Να πάμε στο διαφημιστικό. Να κάνουμε το διαλυματάκι. Να το κάνουμε. Φυσικά οι γραμμές θα είναι ανοιχτές για όλους τους φίλους, για οποιοδήποτε θέμα θέλουν
να μιλήσουμε, και να συζητήσουμε. Και θέματα που δεν έχουμε πάρει εμείς χαμπάρι και δεν πέφτουν όλα και στην αντίληψή μας, έτσι. Δεν είμαστε και φωτεινοί παντογνώστες. Βέβαια, υπάρχει και ένα θεματάκι ακόμα που. Για πες. Θα το πάμε χαλάρα, αλλά θα το κάνουμε λίγο. Βέβαια. Τώρα μην μας πεις τώρα ότι πάλι θα μιλήσουμε για Άρη, αλλά πρέπει να το πούμε. Ό,τι θέλεις να πούμε, και εγώ ό,τι μπορώ να πω. Ό,τι υπάρχει προσυζήτηση, φυσικά εδώ πέρα είμαστε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε λοιπόν. Πάμε στο πρώτο. Ενδιαφέρον του Άρη λέει για. Α, το διάβασα αυτό, για Σαριφάτ. Αν θυμάσαι πέρσι όταν ξεκινήσαμε. Να το πω πριν το κάνουμε. Αν θυμάσαι πέρσι όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές. Πεζόταν το όνομα, πεζόταν ένα από τα δύο ονόματα. Δεν θα το θυμάσαι, ήταν του Ιντέγε και του Ασαριφάντ. Εντάξει. Ναι, και εγώ, αν θυμάσαι, έλεγα ότι πιστεύω και θεωρώ ότι ταιριάζει στον Άρη ο Ασαριφάντ. Έλεγα τότε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα καλά, ο Άρης και το θέμα με τον Μπαν. Έτσι. Πρέπει να λύσει εκείνο το θέμα πρώτα και μετά να κάνει μεταγραφές. Είναι και το θέμα του Μπαν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Θα τα συζητήσουμε όλα και τη δήλωση της βιοχημικού, έτσι. Πιστεύω ότι χρήζει έτσι σχολιασμού από τον κόσμο. Να δούμε, ας πούμε, την άποψη του κόσμου. Συμφωνεί, διαφωνεί. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντούλινγκ, Τάσος Τρέγιας. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα σχεδόν. Έτσι. Τάσος, είπαμε. Από το σπίτι του μας ακούει και μας λέει την άποψή του, όπως θέλουμε και τη δική σας άποψη στο 2310-287-38. Επαναλαμβάνω, 2310-287-38. Λοιπόν, έλα Τάσο, πες τα που θες. Εκπομπή μας είναι κανονικά, ντουέτο. Καλά, κανονικά, δεν υπάρχει. Απλά λίγο οι καταστάσεις έπρεπε να μας διαχωρίσουν με κάποια χιλιόμετρα. Επαναλαμβάνω, νομίζω σε όλα τα ραδιόφωνα συμβαίνει αυτό. Και σαν έτσι. Ναι, είναι έτσι. Τουλάχιστον λίγο μία γύρα που έκανα εγώ το πρωί στα εδώ, στα δικά μας, έτσι. Στα δικά μας ποια είναι, δύο είναι. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, είναι έτσι. Δηλαδή, ένα στο στούντιο, όταν υπάρχει η εκπομπή που είναι πάνω από ένα άτομο, είναι ο ένα στούντιο και ο άλλος είναι στο σπίτι ή σε κάποιο χώρο τέλος πάντων εκτός στούντιο. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν τη θεματολογία του δεύτερου μισάωρου της εκπομπής μας, να πούμε ότι κοντά μας είναι και ο Τεχλικίδης Ισαάκ, πρατήριο εγώ καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει καθημερινά ενισχυμένο, παιδιά, καύσιμο στην τιμή του απλού. Δηλαδή πηγαίνετε με το αυτοκίνητό σας, γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νέα Πόλη με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμασης, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256, 2310-611-256 και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με μεγάλη συνέπεια και μεγάλη τιμιότητα πάνω απ' όλα έρχεται ο φίλος Ισαάκ και σας γεμίζει εξαμενές σας με ποιοτικό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Λοιπόν, αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές. Πάμε σε αυτό που έλεγες, επαναλαμβάνω, οι γραμμές είναι ανοιχτές, έτσι. Είπαμε για ποιο θέμα θέλουμε την άποψή σας. 2310-287-38. Πες αυτό που θέλεις να πω και εγώ για τον μπάσκετ είναι κάτι. Θεωρώ αφορά, και, είναι... αφορά και την ομάδα σου. Γιατί όπως φαίνεται στο μπάσκετ θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτό βγαίνει από όλες τις πλευρές, από όλες τις ομάδες. Αν δεν κάνω λάθος, και μέχρι και ο πρόεδρος του Προμηθέα είπε ότι δεν θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Και υπάρχουν κάποια, έτσι βγαίνουν κάποιες ειδησούλες από αυτά. Πάμε λίγο σε αυτό που είπες για τον, τον Ασαριφάτ. Λοιπόν, και ο Ασαριφάτ και ο Ιντέγε στον Ολυμπιακό δεν παίζανε. Ναι, παίζανε και οι δύο στον Ολυμπιακό, πήρανε μεταγραφή και οι δύο. Άρα ήταν δηλαδή το δίλημα ανάμεσα σε Ιντέγε και Ασαριφάτ. Πέρσι όταν ξεκινήσαμε. Είχαμε συζητήσει. Εγώ τώρα, αν θες τη γνώμη μου, επειδή περάσαν και ήδη από το Ολυμπιακό, σημαίνει ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Ναι. Αν συγκρίνουμε τώρα τον Ασαριφάτ με τον Ιντέγε, είναι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την επιθετική τους νοοτροπία και λειτουργία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Διαφορετική εγώ αποτιμούσα τον Ασαριφάτ. Αν θυμάσαι, γιατί οι εκπομπές μένουν, βέβαια, αρχείο δεν υπάρχει από τις πρώτες ειδικά. Περσινές εκπομπές, δεν ξέρω αν υπάρχουν στο διαδίκτυο. Νομίζω αν τις ψάξεις μπορεί να βρεις κάποιες. Υπάρχουν, βέβαια. Υπάρχουν. Τις πρώτες ειδικά μπορεί. Ωραία. Παίζαν αυτά τα δύο ονόματα πρώτα. Και εγώ είχα πει τότε, και προσοχή, δεν το λέμε τώρα που έχουμε δει τον Ιντέγε με τα σύν του και τα πλήν του. Τότε είχα πει ότι εγώ, αν ήμουν, ρε παιδί μου, πάντα αυτή είναι η οπτική μου γωνία. Αν ήσουν ο πρόεδρος, ο προπονητής, ποιον από τους δύο θα έλεγα. Είπα ότι
Θεωρώ ότι τέριαζε τον Άρη πιο πολύ ο Ασαριφά. Το θεωρώ πιο killer μέσα στην περιοχή. Και το θεωρώ καλύτερο με την μπάλα στα πόδια. Δεδομένου ότι είναι καλύτερο με την μπάλα στα πόδια. Βέβαια δεν έχει το εκτόπισμα του αλουνού, γιατί ο άλλο είναι Νταμαρίσιο. Όχι ότι, ο Ασαριφά είναι ψεύτικο. Θεωρώ ότι ο άλλο είναι, δηλαδή, μέσα στην περιοχή θα το κάνει με τη μία, ρε παιδί. Με τη μία και θα του έρθει η μπάλα, θα την κλωτσίσει με τη μία. Δεν το έχει αυτό η Ντέγε. Και μέσα στην περιοχή νομίζω είναι πιο μακράν πιο αποτελεσματικό ο Ασαριφά. Και εμένα πιο πολύ μ' αρέσει ο Ασαριφά. Δεν ξέρω ηλικία, βέβαια. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ηλικία. Καλά, και αυτό τώρα βγήκε, γιατί δεν το βλέπω και στα κίτρινα sites, ας σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι αληθεύει τώρα. Μεγάλος, ο Ασαριφάτ. Δεν ξέρω, αν το ψάξω τώρα λίγο να το ψάξω, ναι. Καρύμ Ασαριφάτ, ναι. Δεν ξέρω, δεν είναι και μικρός. Με τον άλλον, πώς το λένε, που ήρθε εκεί. Με την απαγόρευση μεταγραφών που έγινε το θέμα. Ο Ντουρμισάι είναι πιτσιρικάς. Ντουρμισάι είναι πιτσιρικάς. Και αυτός στο Ολυμπιακό. Όχι στον Ολυμπιακό, τι να κάνουμε. Τι γίνεται, ρε Ζάχο, τι να κάνουμε, ρε φίλε, αφήστε κι εσείς κανένα, δώστε καμιά μεταγραφή σε κανένα παίκτη. Μετά να πέσει η αξία του, θα τον πάρουμε κι αυτόν. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά εσείς όλοι είστε, χτυπάτε πολύ ψηλά, ρε φίλε. Δηλαδή, ανά ποιον αφήσετε τώρα, εσείς, ξέρω εγώ. Μην αρπάζεσαι, εντάξει. Όχι, λέω. Μια διαπίστωση. Να σου πω, όχι, όχι. Να σου πω τον Μπέλκα, π.χ. Παίρνει μεταγραφή, ξέρω εγώ, στη Γαλατά Σαράι, έτσι. Ποιο τον ήθελε, Γαλατά, η Φενέρμπαξε, ποιο τον ήθελε. Δεν θυμάμαι. Μια τουρκική ομάδα τον ήθελε. Παίρνει, ρε παιδί μου, δεν πιάνει. Έτσι. Δεν πιάνει. Και έρχεται, ας πούμε, και θέλει να γυρίσει πίσω. Και δεν ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, επειδή είμαι εγώ, να μην τον πάρει ο Άρης. Λες αυτό. Ναι. Εγώ θα τον ήθελα. Όχι. Θα τον ήθελα. Όχι τον Μπέλκα. Πρόσεξε, όχι τον Μπέλκα, γιατί, το θεωρώ μετριότητα τον Μπέλκα. Θα τον ήθελα εγώ. Το ίδιο πράγμα θα σου λέγα. Δεν με ενδιαφέρει να έχει παίξει τον ΠΑΟΚ. Εγώ. Όχι. Εγώ. Άλλο να γίνει σε μία περίπτωση, ρε παιδί μου. Και άλλο τώρα βλέπεις δύο χρόνια το αλληλερίσι που υπάρχει ανάμεσα σε παλιούς παίκτες του Ολυμπιακού, έστω και έτσι όπως το λες. Γιατί αν γυρίσουμε λίγο την ιστορία πίσω, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια χρονιά ή τέτοιες δύο συνεχόμενες χρονιές που να έχεις τόσες πολλές επαφές με παίκτες του Ολυμπιακού που έρχονται στο Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, οι θέσεις που θέλουμε, δίκιο είσαι αυτό, αλλά οι θέσεις που θέλουμε δυστυχώς υπάρχουν, ήταν μια πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε. Αν υπήρχαν επιλογές, πρόσεξε. Αν υπάρχει μια άλλη επιλογή και μου λες από τον Ασαριφάτ, ξέρω εγώ, ή τον Ντρούλινγκ ή τον Τρέγια, εσύ διάλεξες τον Ασαριφάτ, να πω ότι έχει μεγάλη λογική το αυτό που λες. Δηλαδή Αθηνάικ, τον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε. Ποιος είναι, για πες μας, ποιο μπορεί να πάρει ο Άρης, κάποιον που άφησε, που έδωσε μεταγραφή ο Ιάκ και ο Παναθηναϊκός και παίζει και θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, ποιος είναι ένας τέτοιος. Δεν θα πω σε αυτό το τρυπάκι. Θεωρώ ότι οι συναλλαγές μεταξύ των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως. Εντάξει, και όταν έχεις καλές σχέσεις με μια ομάδα, εντάξει, δίνει εκεί τη συνένεση της και αυτή η ομάδα, δηλαδή να σου πώς πω κάτι. Δε. Μπορεί να πάρει και ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, κάποιος Ολυμπιακό και να τον πει τον Ασαριφάτ, όπως είπε και τον Ιντέγε, πάρε στον Άρη. Ρε. Ναι. Πάνε, γιατί άμα ήταν να πάει σε κανένα. Άμα ήταν να πάει, ας πούμε, στην Ξάνθη ο Ασαριφάτ ή ο Ιντέγε, εσύ περιμένεις δηλαδή ότι θα πήγαινε. Όχι, βέβαια, αλλά είχε καλύτερη πρόταση ο Ιντέγε από τον Άρη, δεν νομίζω. Δεν νομίζω έχει το καλοκαίρι καλύτερη πρόταση ο Ιντέγε από τον Άρη. Λίγο δύσκολο. Έτσι λέω εγώ. Και επαναλαμβάνω εγώ, γιατί σε αυτά, εντάξει, γιατί και χθες όπως είδες μπαίνουν και νέοι φίλοι στην παρέα μας και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει αυτά τα σχεδόν δύο χρόνια τώρα που κάνουμε εκπομπή και έχουν απαντηθεί από μένα. Να ξαναπώ ότι εγώ με τον Καρυπίδη και με τον κάθε πρόεδρο, αλλά ειδικά τώρα για τον Καρυπίδη, εσύ για τον Καρυπίδη θα μιλήσω, θα έχω πρόβλημα σε τρεις περιπτώσεις. Μία, αν δεν εκπληρωθούν οι στόχοι της ομάδος. Δύο, αν δεν είναι πληρωμένη η ομάδα. Και τρία, αν έρθει να τη ζητήσει κάποιος την ομάδα, τι να πω, πολύ πιο οικονομικά εύρωστος από αυτόν, που θα αλλάζει επίπεδο Άρης και δεν δίνει την ομάδα. Σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις θα έχω πρόβλημα. Βέβαια, απ' την άλλη, έχεις ένα δίκιο, δανεικό δεν θέλω από κανέναν. Δανεικό δεν θέλω από κανέναν από ελληνική ομάδα. Ουσιαστικά σωστά μιλάς. Σαν οπαδός, σωστά μιλάς. Αλλά και δεν μπορούμε και να αμφισβητήσουμε. Αυτήν την. Πώς θα το πω να μην υπάρξει και εδώ, παιδί μου. Αυτή τη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Ολυμπιακό και τον Άρη. Έτσι το βλέπεις. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος, παιδί μου, αυτό το πράγμα. Κοίτα, νομιμοποιήσε να το λες από τη στιγμή που υπάρχουν οι μεταγραφές αυτές. Οι μεταγραφές, αλλά είναι εντάξει, η άποψή σου. Δεν μπορούμε να την πούμε. Δηλαδή τώρα τρεις επιθετικοί, ας πούμε, η Ντέγε, Ντουρμισάι, Ασαριφάτ παίζουν. Οι δύο είναι δηλαδή στον Άρη. Θα έρθει και τρίτος ο άλλος που πήγε στην Τουρκία, πώς το λέγανε. Ποιος πήγε στην Τουρκία, ο Σιώπης. Δηλαδή, ναι, αλλά, φατζίδης, α, ας πούμε. Α, θυμάσαι,
Αν θυμάσαι για το Σιώπη, σου είπα ότι αν ο ΠΑΟΚ ήταν στην κατάσταση του Άρη, θα τον ήθελε στο Σιώπη. Και μου είπε ναι. Και τι μία μου τόπισε. Φυσικά και θα τον ήθελα, αλλά ο Σιώπης δεν ήρθε στον Άρη για να μείνει. Φυσικά, υπήρχε. Για ξέρουμε λίγο και τι λέμε. Ο Σιώπης ήρθε στον Άρη. 800 χιλιάρικα παίρνει εκεί. Ο Σιώπης ήρθε στον Άρη. Με ποσοστό μεταπόληση νομίζω υπέρ του Ολυμπιακού. Μα υπάρχουν αυτές, όλες αυτές. Δεν θυμάμαι το ποσό, αλλά πρέπει να ήταν. 30% νομίζω. Όχι. 30-40, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Είναι δυνατόν να ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό μεταπόλησης από αυτό που έχει νομάτι τον πληρώνει. Δεν το ξέρω, σου λέω γι' αυτό σου είπα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 30%. Λογικό. Όχι, όχι. 30%. 30%. Και εσύ όταν έδωσε. Ένα λεπτό, όταν ποιον έδωσε τώρα πρόσφατα, δεν θυμάμαι ποιον ένα, και εσύ έδωσε ποσοστό μεταπόλησης. Ποιον είχε δώσει. Το Λούκα. Προχθές. 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 Τρόπος το λέει και το προχθές. Όχι, καιρό που έχει χρόνια. Ναι, καιρό που με έλεγε περιμένουμε και τα πόσα 5-6 εκατομμύρια από το Λούκα. Όχι μόνο. Και νομίζω και σε τον Γκάρι Ροντρίγκες. Σε άμπραγο. Στην Καλατά Σαράι. Στον Γκάρι Ροντρίγκες. Τον οποίο τον είδα χθες. Έπαιζε αυτό. Γιατί έβλεπε ένα μάτς πριν 2-3 μέρες. Γαλατά Σαράι με την Μπεσίκτας που είναι ντέρμπι. Ήταν 0-0 έληξε. Και έπαιζε, άκουσα ας πούμε τον Ντέπελ Γκάρι Ροντρίγκες. Ένας αποχώρησε. Ένας δεν πήγε να παίξει γιατί κατάλαβε ο άνθρωπος ότι είναι πολύ δύσκολα τα λοιπόν, πράγματα. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, Τάσο. Έχουμε γραμμή λίγο. Ναι, και αποχώρησε, ναι. Δηλαδή έγινε διακοπή συμβολέου. Δεν θυμάμαι ποιος. Είχαμε γραμμή, έπεσε ο φίλος να ξαναπάρει. Αποχώρησε ποιος. Ποιος αποχώρησε. 287 και 38. Ένας παίκτης από τη Γαλατά Σαράι νομίζω. Στην Τουρκία, λέει δεν κατεβαίνω, ρε παιδί. Ναι, καλά κάνει, φυσικά. Γιατί στην Τουρκία ως γνωστό δεν υπάρχουν και κρούσματα. 5 κρούσματα είπαν ότι υπάρχουν. Όχι, έχουν... όχι. Ανακοίνωσαν και νεκρό. Γύρω στα 89 είπαν. Ναι, ανακοίνωσαν ωραία. Και νεκρό. Ναι. Έχουμε το φίλο τώρα στη γραμμή. Προφανώς θα είναι ο ίδιος φίλος. Καλησπέρα. Έλα, Τάσου. Ο Τάσος. Καλησπέρα. Έλα. Επειδή άκουσα που λέτε για τον Αλφαϊφάρ. Έτσι, είναι, ναι, ναι. Κάτσε, που ενδιαφέρεται ο Άρης. Έτσι λέει ένα αθηναϊκό site. Από, το, από τον Άρη δεν βγαίνει τίποτα αυτό. Καλά, ο Άρης έχει και άλλα προβλήματα να λύσει, αλλά πες, ναι. Προχθές πριν από δύο μέρες άκουσα για το Μέγερη ότι ενδιαφέρεται ο Άρης. Ναι, ο Μέγερη πέσει στον Ατρόμητο. Πέσει στον Ατρόμητο πριν που έπαιζε. Καλά, ρε φίλε, και τι θα κάνουμε τώρα, παιδί. Έπαιζε και στον Ολυμπιακό. Και... Εγώ βλέπω, εντάξει τώρα τι να κάνουμε. Βλέπω ότι υπάρχει ένα κανάλι όμως, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση αυτό. Αχα. Ένα εντάξει. Κανάλι παικτών το οποίο δεν, ή δεν πιάνει στον Ολυμπιακό ή για κάποιο λόγο φεύγει. Ναι. Και όλοι αυτοί οι Σιώπης, Ασαριφάρη, Ντέγε, Ντουμισάη, δεν ξέρω δηλαδή, όλοι είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Φίλε μου, λίγο το όνομά σου αν θέλεις. Ο Κώστας. Έλα Κώστα. Το Σιώπη τώρα που έχεις εσύ πρόβλημα στα αμυντικά χαφ, θα τον ήθελες στην ομάδα σου ή όχι? Τάσο, Ζάχος, ναι. Ξέρεις πόσοι παίκτες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και καλά, σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, υπάρχουν παίκτες. Ο Σιώπης όμως είναι ένας παίκτης με μικρό μισθό και εσύ δίνεις εκεί στον Εσίτη 2,5 εκατομμύρια και είναι ο άνθρωπος για bodyguard, είναι, δεν είναι για ποδοσφαιριστής. Θα σου άρεσε ο Σιώπης να τον έχεις με 300 χιλιάρικα. Εννοείται. Εγώ δεν είπα να πάρεις από τον άρα. Κοίταξε Ζάχο, ξέρεις πολύ καλά τώρα, από μέσα σου το ξέρεις και εσύ τώρα τι γίνεται. Όχι, τίποτα από μέσα μου δεν ξέρω φίλε, δεν ξέρω. Είναι αυτό, εντάξει. Όλοι οι παίκτες είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Φίλε μου, δεν θα... άκουσε με, δεν θέλω, ούτε μπορώ να αλλάξω την άποψή σου, έχεις την άποψή σου, έχω εγώ τη δική μου. Σου είπα εγώ τους τρεις λόγους που θα έχω πρόβλημα με τον Καρυπίδη. Εγώ, ναι. Πες μου. Είναι δεδομένα αυτά που σου λέω όμως, δεν είναι υπόθεση. Εγώ βλέπω ποιοι έρχονται. Και έρχονται. Δεν, ότι... ναι, δεν παίζουν, και δεν παίζουν στον Ολυμπιακό αυτοί που λες όμως, φίλε μου. Δεν παίζουν στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, δηλαδή καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός θα είχε. Ποιος θα είχε, ο Εθνικός. Τι να κάνουμε. Εγώ σου είπα και προηγουμένως, αν ήταν ο Πέλκας π.χ., που εγώ δεν μ' άρεσε κιόλας, λέω, και πήγαινε και μπορούσε να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα με ένα τέτοιο, θα τον ήθελα στην ομάδα μου. Επειδή έχει τον Μπάουκ, τι να πω, δεν τον θέλω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες, πραγματικά. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Για πες όμως. Πριν έρθει ο Καρυπίδης στον Άρη, υπήρχε αυτή τέλος πάντων η μετακίνηση παλιών παικτών του Ολυμπιακού. Υπήρχε, όχι τόσο, και και στον ΠΑΟΚ υπήρχε. Και στον ΠΑΟΚ υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δεν έχεις πάρει από τον Ολυμπιακό. Δεν έχεις δώσει τον Ολυμπιακό εσύ. Και από τον Παναθηναϊκό έχω πάρει. Ωραία, και εγώ έχω πάρει από τον Παναθηναϊκό. Υπήρχε. Ήμασταν σε οικονομικά και εσύ και ο Άρης δεν ήταν καλά οικονομικά και φυσικά έπαιρνε δανεικούς τότε κιόλας. Και ο ΠΑΟΚ πήρε. Και από Παναθηναϊκό και από Ολυμπιακό. Έτσι. Από Ολυμπιακό πιο μίλ.
Δεν πήρε κανένα. Δεν πήρε ποτέ από τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Okay. Ή έδινε και έπαιρνε. Δεν θυμάμαι. Ή εντάξει. Δανεικό μπορεί να κάνω λάθος. Η ίδια περίπτωση. Να έπαιζε μια άλλη ομάδα. Να έφευγε από τον Ολυμπιακό να πήγαινε στον Ατρόμητο και μετά τον έπαιρνε εσύ. Γιατί ο Μέγερ είναι στον Ατρόμητο. Δεν είναι στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Ο Μέγερ είναι παίξει στο Ατρόμητο. Ναι, δεν είναι δανεικό. Του Ατρόμητου. Εγώ θα πω χωρίς. Ζάχο, χωρίς να έχω αποδείξει, θα πω ότι πήγε στον Ατρόμητο Μέγερη όπως πήγε ο Ιντέγε στον Άρη. Ωραία, ωραία. Δικαίωμά σου να το λες. Εντάξει, χωρίς αποδείξει. Κρίνομαι. Πώς λέμε, κρίνομαι, ρε φίλε. Ο κόσμος, Κώστα, Κώστα, και εγώ λέω παραδείγματος χάρη, π.χ. δεν έχω αποδείξεις και λέω ότι ας πούμε παίζεις όπως έπαιζε και παλιότερο Ολυμπιακός και εσύ παίζεις φέτος αρκετά φιλικά. Δεν έχω καμία απόδειξη όμως. Αυτό που βλέπουν τα ματάκια μου. Νομιμοποίησε να το πει όπω νομιμοποιούμε να το πω και εγώ αυτό. Κατάλαβε. Δεν μπορεί να αποδείξει ούτε εσύ τίποτα ούτε εγώ. Για να δει ότι είμαι τίμιο, και εγώ συμφωνώ ότι έχω παίξει πολλά φιλικά φέτο. Mm-hmm. Αλλά εγώ μόνο τιμωρούμε γιατί έχει παίξει ο Ολυμπιακό φιλικά. Φυσικά φέτος, παίζει. Ο Ολυμπιακό δεν είναι εκτό παιχνιδιού. Εγώ δεν είπα παίζει μόνο πάω. Μόνο εγώ τιμωρούμε συνέχεια κάθε χρόνο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή παίζουμε ίσου όρου. Μόλι πήγα να παίξουμε ίσου όρου. Τρώσε το κεφάλι τιμωρία. Γιατί σου λέει, γιατί σήκωσε να πάω κεφάλι εσύ. Από πού και σπου. Ωραία, Κώστα. Ωραία, είπαμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου. Βέβαια, δεν μας είπες. Κώστα, δεν ξέρω άμα αυτό. Δεν σου όρισε, έχω στη γραμμή, επειδή δεν έχουμε και. Αυτό δεν ξέρω αν άκουσες στην αρχή με την. Αν θες να πάρεις θέση γι' αυτό με την βιοχημικό. Για τη δήλωση που έκανε την Ισπανίδα. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Τελευταία στιγμή το άκουσα. Τι είπε και να σου το πω έτσι τα γρήγορα, είπε η. Δεν λέει το όνομά τη, sorry. Λέει, τη ρωτήσανε, ρε παιδί μου, για το φάρμακο. Ξέρω εγώ τι κάνετε. Προφανώς βιοχημικός προσπαθεί να βρει το φάρμακο για τον κορονοϊό, έτσι. Και λέει, δίνετε ποδοσφαιριστές 1 εκατομμύριο το μήνα και σε ένα βιοχημικό 1.800 ευρώ. Τώρα όλοι μιλάτε, λέει, γι' αυτό. Να πάτε στο Μέση και στον Κριστιανό και αυτοί θα να σας βρουν τη θεραπεία. Είπε η Ισπανίδα που την έχει φωτογραφία, δεν έχει το όνομά τη όμως εδώ πέρα, να σου μην σου λέω ψέματα. Δεν ξέρω αν θες. Εντάξει, να πάει. Βγάζει, για μένα προσωπικά βγάζει ένα μένος, θα το πω. Ναι. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να είναι και δικαιολογημένο το μένος της, αλλά εντάξει, τώρα φταίει δηλαδή ο Μέση που για τα προβλήματα τα κοινωνικά που, και τις ανισότητες που υπάρχουν μισθολογικά στον κόσμο. Δεν νομίζω. Ναι, και εγώ αυτό το ίδιο είπα, ότι χάνει το όποιο δίκιο έχει, το χάνει με το έτσι, που στοχοποιεί και δείχνει εμπάθεια κατά κάποιο τρόπο, τέλος πάντων. Σίγουρα και εμείς έχουμε πει μεταξύ μας όταν μιλάμε ότι εντάξει ρε παιδιά, βλέπετε οι ποδοσφαιριστές παίρνουν υπέρογκα ποσά πολλές φορές χωρίς να τα αξίζουν, έτσι. Ναι. Το ξέρουμε και εμείς ότι οι αθλητές πληρώνονται υπερβολικά. Δηλαδή, αυτή πήγε στο στόπ, ρε παιδί μου, πήγε στο στόπ και της πατρίδας της κιόλας. Ναι. Εντάξει, πήγε στο στόπ. Ναι, ναι. Για να γίνει το παράδειγμα πιο κατανοητό. Ναι, να γίνει το παράδειγμα πιο κατανοητό. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Έχει κάποιο δίκιο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι υπερτιμημένοι και κάποιοι υποτιμημένοι. Έπρεπε λίγο να το θέσει λίγο διαφορετικά για να πιστεύω να έχει και πιο πολύ αποδοχή αυτό που είπε. Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Έλα Τάσο. Έλα ρε φίλε. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε στο... Sorry, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι. Δεν θέλω αν θέλεις να πάμε στο μπάσκετ, σε αυτά που βγαίνουν από το μπάσκετ. Να πάμε στο μπάσκετ και θα το κρατήσω το θέμα για μετά τις 10. Για την θέση που κρατάει η UEFA και η FIFA όσον αφορά τους πρωταθλητές φέτος. Ναι, ακούμε. Όχι, θα το κάνουμε μετά τις 10. Α, γιατί μετά. Ωραία, εγώ να πω τότε, γιατί έχουμε λίγα λεπτά για το διάλειμμα, να πω ότι αυτό που βγαίνει, γιατί άκουγα και τον Χρήσανθο και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που μιλούσαν για το μπάσκετ και βγάλανε και τον... το All About Άρης τον Κάτζιο για να μιλήσει για το θέμα. Αυτό που βγαίνει, όπως σου είπα και την δήλωση του Προέδρου του Προμηθέα, βγαίνει ότι το κατά 99% για να μην πούμε 100% το πρωτάθλημα θα διακοπεί έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν θα υπάρχουν play-off. Τους βόλεψε κιόλας να σου πω την αλήθεια, γιατί θα το κάνανε αλλά δεν ξέραν πώς να το κάνουν. Τους βόλεψε όλη αυτή η κατάσταση ότι θα διακοπεί το πρωτάθλημα. Αφού έτσι κι αλλιώς λέει μέχρι το Μάιο δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς αγώνες, ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα. Η κατακύρωση λέει το πιο πιθανό σενάριο είναι πρώτον η στέψη του Παναθηναϊκού ως πρωταθλητή. Δεύτερον η κατακύρωση της βαθμολογίας ως έχει με τις ομάδες που ακολουθούν τον Παναθηναϊκό να παίρνουν και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Έτσι κι αλλιώς λίγες είναι αυτές κάτω από την πρώτη πεντάδα που φιλοδοξούν και μπορούν να παίξουν τον χρόνο στην Ευρώπη.
Τρίτο, με δεδομένο ότι η σεζόν δεν ολοκληρώθηκε, καμιά ομάδα δεν υποβάζεται. Και για την άνοδο μετά λέει για την Α2, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Βέβαια, εδώ να πω και θέλω και τη δική σου άποψη, ότι, γιατί το είχαμε συζητήσει και σχολιάσει έτσι κι αλλιώς, ότι το ότι δεν θα πέσει και ο Άρης, εγώ θα πω για τον Άρης ή για την ομάδα σου, δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα. Ίσα-ίσα, παίρνουμε μία ανάσα ως Άρη και νομίζω ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο. Τις τελευταίες μέρες λένε για τον κορονοϊό ότι είναι μπροστά μας, τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες είναι τα πιο δύσκολα και μετά πιστεύουν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Τα δύσκολα είναι την επόμενη χρονιά. Το ότι σώθηκες δεν πέφτεις. Το τι γίνεται του χρόνου με τα χρέη να είναι δεν ξέρουμε πόσο και μία κατάσταση στον Άρη να μην ξέρουμε καν να ζητάει ΑΣ τις μεταγραφές από τον κύριο Γουλιέλμο και αν του χρόνου η κατάσταση είναι η ίδια και δεν μπει σε μία ράγα. Και 18 να είναι οι ομάδες πάλι θα κινδυνέψουν, έτσι. Έτσι λόγω. Δηλαδή, αν γίνουν όλα αυτά, ας πούμε, δεν πέφτουν οι ομάδες. Όχι, δεν πέφτουν. Αυτό το είπα. Λέει, με δεδομένο το τρίτο, ότι η σεζόν δεν ολοκληρώνεται, καμιά ομάδα δεν υποβάζεται. Δηλαδή, 14. Οι δύο που θα ανέβουν, ας πούμε, που λογικά ανεβαίνουν από την Α2, 16, θα μπει και ο Ολυμπιακός στο κόλπο, 17. Μες. Αν αλλάξει, δηλαδή, όπως φαίνεται, θα αλλάξει το καλοκαίρι η κατάσταση, θα φύγει ο βαλσαμωμένος από εκεί. Για να έρθει κάποιος άλλος, τότε και ο Ολυμπιακός θα θέλει να παίξει στην Α1, θα παίρνει μια wild card οτιδήποτε. 17, τώρα δεν ξέρω αν τις κάνουν 18 ή θα παίζουν 17 και ένας θα έχει ρεπό, αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί, είναι και νωρίς ακόμη. Δεν πέφτει κανένας, είναι σίγουρο. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα όμως, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι είναι αδικία για τις ομάδες που βάστηκαν πέρσι ή πρόπερσι, ας πούμε. Σωστό είναι αυτό. Να συμβεί όλο αυτό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, άσχετα είναι ο Πάο και ο Άρης, σου λέει ο Άρης, εγώ γιατί έπεσα πέρσι, φίλε, και πρόπερσι. Σωστό είναι. Έτσι δεν είναι. Αν υπήρχε κράτος καταρχήν, επειδή δεν ήμουν ο Πάο και ο Άρης, έπεσα. Δεν είναι δίκαιο για τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν επιβαστεί. Κανονικά έπρεπε να βρουν έναν τρόπο και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση με τον ιό, να τελειώσει κανονικά και το πρωτάθλημα του μπάσκετ, όπως θα γίνει και με το ποδόσφαιρο. Αν θέλουμε να είμαστε δίκοι. Αν θέλουμε όμως να είμαστε βολεμένοι και να πούμε ότι μας νοιάζει μόνο η πάρτη μας, το τομάρι μας, αν να μην πέσει ο ΠΑΟ και να μην έχει να λέει ο άλλος ότι να έπεσε στη Β' Εθνική, στο μπάσκετ, εντάξει να πέσει ο Άρης που πέρασε μεγαλεία στο μπάσκετ και έχει ένα τεράστιο όνομα και πάρα πολλούς τίτλους, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτό, τώρα μας βολεύει. Τους περισσότερους θα πούνε, α, τι ωραία, δεν πέφτουμε. Εντάξει, οκ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κανονικά πρέπει να πέσουν και να πέσουν οι δύο ομάδες που πρέπει να πέσουν, οι δύο χειρότερες δηλαδή, εφόσον τελειώσουν όλες οι αγωνιστικές στο μπάσκετ με τη διαδικασία του πρωταθλήματος και να ξαναγίνει το πρωτάθλημα με 14 ομάδες του χρόνου. Γιατί να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση, ας πούμε, και να σωθεί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και να επανέλθει και ο Ολυμπιακός, ας πούμε. Για ποιο λόγο? Επειδή μου πείτε μου ένα λόγο. Πείτε μου ένα λόγο. Σωστά μιλάς και όταν εγώ είχα εδώ στο στούντιο, ας πούμε, κάποιες μέρες που έλειπες και είχα κάποιον συναργιανό, είπα και το πιστεύω έτσι, ότι αν υπήρχε κανονικά κράτος, αυτές και οι δύο οι ΚΑΕ μέσα σε 10 χρόνια από το 0 που τους μηδένισαν τα χρέη με την ειδική ρύθμιση του Βενιζέλου ξανακάναν χρέη. Σε οποιοδήποτε άλλο σοβαρό κράτος έπρεπε να είχαν πέσει. Και να σου πω και κάτι. Είναι και αυτό που είπες εσύ, Ζάχου. Άντε και σώθηκε φέτος ο ΠΑΟΚ και Άρης, λέμε. Γιατί για μένα προσωπικά, σαν ΠΑΟΚ, ήταν ντροπή να σωθώ έτσι. Και θα γυρνάει να πούμε αύριο μεθαύριο η Νέα Αρής, το Περιστέρι και ο Ιωνικός και θα σου λένε άντερε που σε σώσανε να πούμε ότι είναι επιβασμό της Β' Εθνικής και σένα και εμένα που είτε να πέσεις, ας πούμε. Λέμε τώρα έτσι. Ναι, κατάλαβα. Αυτό θα σου λένε αύριο μεθαύριο. Πώς λένε τώρα στην ΑΕΚ, σου χαρίσανε δύο φορές από 160 εκατομμύρια ευρώ και σου κάνουν και γήπεδο. Α, κάτι τέτοιο θα γίνεται. Να βρουν έναν τρόπο, φυσικά προτεραιότητα έχει η υπόθεση με τον ιό τι θα γίνει, και να τελειώσουν τις 5-6 αγωνιστικές που έχουν απομείνει. Στο κάτω-κάτω μπάσκετ είναι, μπορούν να κάνουν δύο αγωνιστικές μες την εβδομάδα. Αυτό είναι το δίκαιο, το πιο σωστό. Δεν το κατάλαβα. Είπαμε. Τώρα τους σκέφτηκαν δηλαδή ότι το πρωτάθλημα δεν θα είναι ανταγωνιστικό. Γιατί εκεί πάει το θέμα. Αν λείπει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, δεν θα είναι εμπορεύσιμος και ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν μείνει μόνος του Παναθηναϊκός, χωρίς ΠΑΟΚ, Άρη και Ολυμπιακός στην Α2, ποιος θα πηγαίνει να γεμίζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ποιος θα μπει χορηγός, ποιος θα βάλει διαφημίσεις, ποια θα είναι τα τηλεοπτικά του Παναθηναϊκού κτλ.
Με ποιον, με τον Ήφαιστο, με τον Προμηθέα, με τον Ιωνικό και με τον Πανιόνιο. Θα πατώσουν και θα βαλτώσουν όλοι. Είναι πάρα πολύ εύλογο το τι θέλουν να πετύχουν μέσα από αυτό. Τα πάντα είναι για την Κονόμα, για το Μαρούλι, για την εμπορικότητα των αγώνων. Γιατί άλλο είναι το πρωτάθλημα της Α1 με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, Κάρι μέσα και Ηρακλή. Και είναι πολύ διαφορετικό να είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, ο Ηρακλής που λογικά μένει στην κατηγορία. Και ο Ήφεσος με τον Προμηθέα και κάτι άλλες, κάτι Κολοσσί, κάτι ξέρω εγώ. Κάτι Λαύρια και τα αυτό, λοιπά. Αυτό όσον αφορά την εμπορικότητα και είναι που είναι πεσμένο το πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν χορηγοί, δεν υπάρχουν τίποτα, τα τηλεοπτικά είναι σχεδόν μηδέν. Έχει μια δόση μεγάλη αλήθεια σε αυτό που λέω. Αλλά δεν είναι η εμπορικότητα της Α2, ρε φίλε. Εκεί δεν έχει ομάδες, εκεί δεν έχει προέδρους, εκεί δεν έχει χορηγούς, εκεί δεν έχει δηλαδή. Αν σου πω οι δύο που ανεβαίνουν, ποια ονόματα τα άκουγα, δηλαδή δεν πίστευα τα ονόματα. Είναι ονόματα συνοικιών, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θέλω να προσβάλλω. Ενώ σαν, μπορεί να είναι ομαδάρες έτσι και να έχουν και από πίσω ανθρώπους που βάζουν χρήματα. Ενώ σαν άκουσμα, αν σου πω, δηλαδή το ψάξω να το πω μετά το διάλειμμα, οι δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή ας πούμε, θα ανέβαινα θα νομίζει είναι σαν να σου λέω, ξέρω εγώ, Εύωσμος, Κορδέλιο, κάτι τίποτα, τέτοιο. Να βρουν έναν τρόπο να πέσουν αυτοί που είναι να πέσουν. Το δίκαιο είναι αυτό. Και όποιος πει κάτι διαφορετικό είναι άδικος με τις υπόλοιπες ομάδες. Και άμα είναι να γίνει ανταγωνιστική η Α2, ας έρθει ο Παναθηναϊκός στην Α2, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν πάει δύσκολο, πρόβλημα. Δύσκολο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, δηλαδή το δίκαιο, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι λάτρης, παιδί μου, της δικαιοσύνης, αυτό πρέπει να πει. Ωραία, λοιπόν. Αυτό πρέπει να πει. Ας είναι η ομάδα μου, ας είναι η ομάδα σου. Ας είναι ο ΠΑΟ και ο Άρης, τι κάνουμε. Τον ΠΑΟ και τον Άρη, κάποιοι το κακοδιαχειρίστηκαν. Είπαμε, μέσα λιγότερο από 10 χρόνια ξανακάναν χρέη, έτσι. Αυτούς τους ανθρώπους που κακοδιαχειρίστηκαν τα οικονομικά αυτών των ομάδων τόσα χρόνια, δεκαετία, ποιος τους θα τους πειράξει. Τι συνέπειες θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι που φέραν αυτές τις ομάδες, τις ιστορικές ομάδες, τις έδοξες ομάδες της Θεσσαλονίκης να χαροπαλεύουν για τη σωτηρία τους. Δεν ξέρω για την ομάδα σου, για την ομάδα μου πάντως το... Τα 2/3 των χρεών, τουλάχιστον, όλα τα χρέη έχουν ονοματεπώνυμο, αλλά τα 2/3, μην πω και λίγο παραπάνω, έχουν ένα συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Εντάξει, δεν έχουν περάσει 30 χρόνια, ούτε 40, τα ζήσαμε πολύ πρόσφατα και ξέρουμε ποιοι την πήραν την ΚΑΕ από το σχεδόν μηδέν και την αφήσαν με χρέη. Έτσι, το ότι την πήρε κάποιος άλλος μετά και τη συνέχισε, φυσικά και αυτό προσμετριέται, αλλά... Επαναλαμβάνω, τα χρέη του άρθρου για την ομάδα σου έχουν ονοματεπώνυμο. Και είναι πολύ πρόσφατο το ονοματεπώνυμο, έτσι. Αυτό. Να μην ξεχνάμε οι Αριανοί. Εύκολα είναι αυτά που λέτε. Ναι, εύκολο είναι. Έτσι. Και στην ομάδα σου θεωρώ κάτι τέτοιο θα έγινε. Γιατί και ο ΠΑΟΚ την ίδια χρονική περίοδο. Είπαμε την ειδική καθάριση του Βενιζέλου, έτσι. Το 4. 4 με 5 ήταν. Καλοκαίρι του 4 ήταν. Θυμάμαι. Που πήγαμε και στην έκθεση, αν θυμάμαι, που κάναμε το συλλαλητήριο. Και τότε έγινε. Αρκετοί πέρασανε. Ναι, άρα λιγότερο από 10 χρόνια, σε λιγότερο από 10 χρόνια, δύο ομάδες οι οποίες τους έγιναν μηδέν τα χρέη, μηδέν, ξανακάναν χρέη. Σε άλλη σοβαρή χώρα έπρεπε να πέσουν, έτσι. Για να είμαστε, για να μην λέμε μόνο τον άλλον, να λένε και τα δικά μας. Σε σοβαρή χώρα έπρεπε να πέσουν και οι δύο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Θα κλείσω λίγο και εγώ, Ζάχου, τη γραμμή. Ναι. Θα ξαναπαρέλθω να κάνω τηλεφωνία. Έχουμε και μεγάλο διάλειμμα, οπότε εντάξει. Okay, πιέσαι και λίγο. Σε κάνα 7 λεπτό θα ξαναπαρέλθω. Έτσι. Πάμε σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας. Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ξεκινήσαμε με ένα υπέροχο, νομίζω, μίξ από τον Άλαν Κούλχαρτ. DJ είναι, δεν είναι μάγειρας. Μην τρελαίνεστε, έτσι. Δεκαετία 90 ο κύριος. Της Irene Cara με τις δύο μεγαλύτερες επιτυχίες της, το Fame και το Class Dance, αν θυμάμαι καλά τους δύο τίτλους. Ο Τραβόλτα με την Olivia Newton-John, ποιο ήταν. Πυρετό Σαββατόβραδο ήταν εκείνο. Πώς λεγόταν. Ναι, Πυρετό Σαββατόβραδο. Δεν είναι κανένα από τα δύο τραγούδια από αυτά. Είναι δύο τραγούδια, αυτό είναι mixed. Είναι αυτός Άγγλος, αν θυμάμαι καλά, ο DJ, Alan Coulthard. Και έκανε ένα πολύ όμορφο. Αυτά τα δύο μεγαλύτερες επιτυχίες της Irene Cara τις έκανε μία, ρε παιδί μου. Ένα τραγούδι τα έκανε τα δύο. Το Flash Dance, ναι, και το Fame. Ωραία. Δεν ξέρω αν συμφώνησαν οι φίλοι ακροατές πριν το διάλειμμα που ζήτησαμε για το μπάσκετ. Έχω τα ονόματα, δώσε μου. Γιατί πραγματικά μου έστειλε να είναι καλά ο φίλος. Να διαβάσω και την βαθμολογία, έχει ενδιαφέρον. Να είναι καλά ο φίλος ο Τζον.
Μου έστειλε εγώ θέλω την άποψη των ακροατών, των φίλων μας ακροατών, για αυτά που είπαμε, ρε παιδί μου, αν συμφωνούν ότι είναι άδικο, είναι άδικο να σώσουν τον Άρη και τον ΠΑΟ και τον ΠΑΟ και τον Άρη, όποια ομάδα είναι να πέσει στην Α2 κατηγορία, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πέσει. Θα σου πούνε για το άθλημα το κάνουν, ναι, για το άθλημα. Εντάξει. Ποιο άθλημα, ρε φίλε, για τον Παναθηναϊκό το κάνουν. Άκου, άκου τις ομάδες, άκου τώρα. Πώς λέγεται η ομάδα που είναι πρώτη και μακράν πρώτη. Δηλαδή βλέπω 21 σε 21 αγώνες, έχει 19 νίκες και 2 ήττες. Αν τη βρεις, αποκλείται να τη βρεις. Λέγεται Γάμα Σίγμα Χαρίλαος Τρικούπης. Ναι, το Χαρίλαο το ξέρω, φίλε. Το Χαρίλαο το ξέρουμε τον Τρικούπη. Την ομάδα δεν ξέρω. Ωραία, αφού την ξέρεις, σε ποιο νομό είναι ο Χαρίλαος Τρικούπης. Σίγουρα θα είναι φίλα προσκύμενη προς τον Άρη λόγω Χαρίλαου. Δεν ξέρω, αν η έδρα του είναι στην Αθήνα. Αν θέλει να μας βοηθήσει ο φίλος ο Τζον που μέσα λέει την βαθμολογία, δεύτερη ομάδα δες. Η δεύτερη ομάδα είναι ψιλογνωστή γιατί έπαιξε και τον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Αυτή η ΕΣΠΕΡΜ. Αλφα Σίγμα Διαγόρα Δριοπηδαίων. Αυτή απέκτησε τον ΠΑΟΚ, στο κύπελο. Και έπαιξε ημιτελικό με την ΑΕΚ και έρθει η ΑΕΚ φυσικά. Ναι. Τρίτη. Ναι. ΑΕ ψυχικού. Δεν ξέρω, το ψυχικό έχει και μπάσκετ, μπράβο του. Εκεί ο πλούσιο δεν είναι στο ψυχικό. ΑΕ ψυχικού. ΑΕ ψυχικού λέει. Πρόσεξε, 19-2 η πρώτη ομάδα, 16-5. Δηλαδή είναι μακράν πρώτη, είναι τελειωμένο. Ο πρώτος ανεβαίνει κατευθείαν, δεν ξέρω αν υπήρχαν μπαράς για τις άλλες θέσεις. Ο δεύτερος, ο Διαγόρας Δριοπηδαιών, έχει 16-5. Η ΑΕΠ, δεν μπορώ να τη διαβάσω. ΑΕΠ ψυχικού έχει 13-8. Δες, μετά είναι ο Απόλλων Πάτρας, 12-9. Η Καρδίτσα πέμπτη με 11 νίκες και 10 ήττες. Και μετά είναι ο Ολυμπιακός έκτος. Με 17-4, βέβαια. Θα μου πει με 17-4, πώς δεν είναι. Έπρεπε να ήταν δεύτερος. Έχει ταμείο όμως ο Ολυμπιακός. Ψάχω, οι δύο ανεβαίνουν, ναι. Δύο ανεβαίνουν, αλλά δεν ξέρω αν είναι τέτοιο. Αν, νομίζω ο ένας ανέβαινε κατευθείαν και οι άλλοι θα γινόταν μπαράς. Ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, νομίζω ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός ήταν έκτος. Γιατί έχει άρα δηλαδή ο βαθμωμένος αυτή τη στιγμή και η παρέα του λένε να παραμείνουν οι 14 ομάδες της Α1, να μην επιβαστεί καμία και να ανέβουν οι δύο από την Α2, πρώτη στην Α2. Που είναι ο Χαρίλαος Τρικούπης και πες και ο Διαγόρας, ας πούμε. Αν δεν ξέρω, πραγματικά πρόσεξε. Δεν ξέρω αν είχε play-off, έτσι θυμάμαι. Έτσι δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Τέλος πάντων, δύο. Και εσύ τον Ολυμπιακό, τρεις. Βέβαια, πρόσεξε, πολλές ομάδες. Ολυμπιακό, γιατί τον βάζουν να ανέβει. Γιατί υποτίθεται έκανε οικειοθελή πτώση. Και δεν ξέρω, για τους λόγους που είπες και προηγουμένως για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε όμως. Θα τους δώσω μια wild card, ξέρω εγώ, πώς θα τα πω. Άλλο θέλω να σου πω. Περίμενε. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Πολλές ομάδες που και πέρσι και πρόπερσι που κερδίζουν την άνοδο από την Α2, μετά λένε ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην Α1. Δηλαδή το καλοκαίρι λένε ότι δεν έχουν τα οικονομικά εχέγγυα για να παίξουν στην Α1. Ίσως αυτό γίνει και φέτος και να τους βολέψει κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι αν γίνει αυτό, ανεβαίνει, παίρνει την ψήφο εμπιστοσύνης η επόμενη ομάδα. Δεν πάει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αν το πάμε νομότυπα και δεν υπάρχουν μπαράς, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι έκτος. Είναι έκτος. Γιατί επαναλαμβάνω, είχε ταμείο, είχε μείον. Με βάση το ποσοστό νικών έπρεπε να είναι δεύτερος. Πρόσεξε. Όχι πρώτος, δεύτερος θα ήταν. 19-2 έχει ο Τρικούπης και 17-4 και ο Ολυμπιακός. Αλλά μεταφέρει κάποια μείον που είχε που δεν κατέβαινε, έτσι. Εγώ θα το επαναλάβω άλλη μία φορά. Γραμμές θα πούμε είναι ανοιχτές. 23-12-287-888. Θα το επαναλάβω άλλη μία φορά. Είναι μεγάλη αδικία για όλες τις ομάδες που έχουν πέσει τα προηγούμενα χρόνια στην Α2. Να συμβεί αυτό, να γίνει αναδιάρθρωση και να σωθούν οι δύο τελευταίες ομάδες, οι φετινές. Δεν ξέρουν ποιες θα είναι, παραλαμβάνω, γιατί υπάρχουν ακόμα 5 ή 6 αγωνιστικές. 6. 5 αγωνιστικές. Οπότε υπάρχουν ομάδες που μπορεί να ανταγωνιστεί και ο ΠΑΟ και ο Άρης. Τώρα θα μου πεις 5 νίκες και 6 νίκες όλη την χρονιά. Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, το 5 στα 5. Εντάξει, μαθηματικά μπορείς. Εντάξει. Μέχρι να τελειώσει, ας πούμε, η περίοδος. Να δούμε ποιες θα ήταν οι ομάδες που θα πέφτανε. Αυτές που ήταν, αυτές πρέπει να πέσουν, να βρουν έναν τρόπο να συνεχίσουν το πρωτάθλημα και να ανέβουν οι δύο πιο άξιες ομάδες της Α2. Και θα ήθελα να δω του χρόνου ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, τον πανίσχυρο και στην Ευρώπη
Παναθηναϊκό. Στην Ευρώπη δεν είναι. Αντίπαλος, δεν είναι πανεσχυρός πλέον. Στην Ευρώπη ήταν. Εντάξει, παλαιότερα. Ναι. Να παίζει αντίπαλος όλη τη χρονιά στο πρωτάθλημα με τον Διαγόρα Δριοπηδέων, με τον Χαρίλαο Τρικούπη, με τον Ήφαιστο, με τον Προμηθέα, με τον Κολοσσό, με τον Λαύριο. Να μην παίζει με τον Μπάουκ, να μην παίζει με τον Άρη, να μην παίζει με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή θα έχει ένα, το μόνο ντέρμπι ακουστικά, το μόνο ντέρμπι που θα υπάρχει, ακουστικά πάντα μιλάω έτσι, θα είναι το Παναθηναϊκός Ηρακλής στην Α1. Και η ΑΕΚ είναι, και η ΑΕΚ, ναι. Και η ΑΕΚ, εντάξει, και η ΑΕΚ, ναι, και η ΑΕΚ, οκ. Με κατάλαβες. Όταν λείπει όμως Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ από την Α1, καταλαβαίνεις ποια θα είναι η εμπορικότητα στο 0 της, της Α1 Ζάχου, κατάλαβες ποιες θα είναι οι χορηγίες, δηλαδή εγώ να πάω να μπω χορηγός πού. Είμαι ρε παιδί μου επιχειρηματίας. Έχω μια επιχείρηση και είμαι μαρουλάτος. Είμαι άνετα οικονομικά, θέλω να προβάλλω την επιχείρησή μου γιατί είμαι μπασκετικός. Εντάξει, θα πάω να κάνω μια διαφήμιση στον Παναθηναϊκό. Να τη δει ποιος. Μα τώρα με το... παδός, μα φέτος δεν υπάρχουν διαφημίσεις και με τον Άρη και με τον Μπλάου. Του Χαρίλαου Τρικούπη, χωρίς να μην έχω κάτι με τους ανθρώπους έτσι, αλλά πώς και να το κάνεις, άλλο ο Χαρίλαος Τρικούπης, άλλο ο Διαγόρας Δριοπηδέων, πώς το λένε, Δριοπηδέων. Άλλο ο ΠΑΟΚ. Άλλο ο Άρης, άλλο ο ΠΑΟΚ. Για να ακούσουμε, να, τώρα. Να ακούσουμε και το φίλο, κάτσε Τάσο γιατί έχουμε φίλο ναι, στην αναμονή. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν συμφωνούν ή αν διαφωνούν οι φίλοι. Εδώ είναι για να μας μιλήσει ο φίλος. Χαρά και χαρά και σου. Να τος, ο φιλάρετος. Να σου φιλάρετε. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, όπως ακριβώς είναι στην Ευρώπη, θα μπορούσε να γίνει μια κλειστή λίγκα, όπως τη λένε, ένα κλειστό πρωτάθλημα και κάποιες ομάδες να παίζουν χωρίς να πέφτουν. Θα ήταν δίκαιο λοιπόν, αν συνέβαινε αυτό, να παραμείνουν όλες οι ομάδες. NBA δηλαδή, ευρωπαϊκό NBA. Ας το πούμε και έτσι. Το θέμα είναι όμως, από τη στιγμή που υπάρχει βαθμολογία, από τη στιγμή που κάποιες ομάδες δεν είναι άξιες να κρατηθούν, καλό είναι να ακολουθήσουν τη διαδρομή, γιατί έτσι είναι το δίκαιο. Έτσι δηλαδή, είναι το σωστό, ναι. Δεν είναι θέμα, γιατί σίγουρα υπάρχει η λεγόμενη εμπορικότητα. Όμως, όταν είναι ένα άθλημα και το άθλημα αυτό θες να έχει καλή εικόνα, να έχει ομορφιά, μπορείς να την έχεις και με άλλα ονόματα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι τα γνωστά ονόματα του ποδοσφαίρου. Μπορεί να την έχεις με τα πιο άσχετα ονόματα. Αυτός που αγαπάει τον μπάσκετ θα πάει. Τώρα, αν αυτοί που αγαπούν τον μπάσκετ είναι λιγότεροι από αυτούς που ουσιαστικά θα πήγαιναν στο γήπεδο γιατί είναι η ομάδα που έχουν σε όλα τα αθλήματα, είναι άλλο θέμα. Εκεί το συζητάμε. Αλλά αν είναι έτσι, τότε πραγματικά θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος της λίγκας, του πρωταθλήματος. Να γίνει ένα κλειστό πρωτάθλημα και να είναι οι ομάδες αυτές. Έτσι νομίζω. Το δίκαιο όμως τώρα είναι να γίνει όπως είναι. Δηλαδή, όποιος δεν μπορεί να κρατηθεί να πέσει. Τι πάει να πει να ανέβει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, έτσι λέει το σενάριο, έτσι λέει, δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει, έτσι λέει το σενάριο. Δηλαδή μου, αλλά το είχαν φέρει σαν το τέλος του κόσμου. Θα πέσει ο Ολυμπιακός και δεν θα υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί να μην υπάρχει. Έπεσε ο Ολυμπιακός, Ολυμπιακός είναι Α2. Ακριβώς. Αν θυμάσαι, έπεσε, λοιπόν, φιλάρετε, για να μην λέμε για τον μπάσκετ μόνο, αν θυμάσαι πέρσι, η περσινή χρονιά, υπήρχαν και δηλώσεις προέδρων του κυρίου Κούλια και άλλων, όχι μόνο του κυρίου Κούλια, που έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει πρωτάθλημα χωρίς τον Παναθηναϊκό, αν το θυμάσαι. Ακριβώς. Ναι, δεν μπορεί να γίνει πρωτάθλημα. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον Παναθηναϊκό. Έγινε το τραγικό. Ναι. Δηλαδή και, είναι δυνατόν να τελειώνει το πρωτάθλημα και να αλλάζουν οι κανόνες. Εμένα προσωπικά με εκνεύρισε πάρα πολύ η στάση της δικής μου ομάδας που ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι, ναι. Μα είναι και λογικό όταν οι παράγοντες, είναι όλοι παράγοντες, να στηρίζονται. Όχι, με ένα περίεργο τρόπο, ο ένας έχει τα ίδια συμφέροντα με τον άλλον. Ναι. Αν όταν δεν είναι να παράγοντες και κάνουν ένα πρωτάθλημα. Αν δεν το πρέπει να όμως είναι αν δεν πρέπει να διαδοτηθεί, συγγνώμη που σε διακόψα φιλάρετε μου, πες. Αν μια ομάδα δεν τηρεί τις προϋποθέσεις για να αδειοδοτηθεί, δεν μας ενδιαφέρει ποιο είναι το όνομά της. Εντάξει, να πέφτει
Είναι Ολυμπιακός. Γιατί να πέφτει. Είναι, η αλήθεια είναι και ο Ηρακλής γι' αυτό έπεσε, έτσι. Είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ηρακλής πώς έπεσε. Και σε μια νύχτα αλλάξανε την ρύθμιση για τον Παναθηναϊκό. Να βάλω τώρα ένα φιντιλάκι. Να βάλει βέβαια. Ο Ηρακλής θα λέει μια πόλη, μια ομάδα. Άμα πέσουμε στον μπάσκετ έτσι θα είναι. Ναι, 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 αυτό είναι πραγματικότητα. Άμα πέσει πάω και Άρης, αυτό θα λέει ο Ηρακλής. Στον μπάσκετ. Πάντως γεγονός είναι ότι ο Παναθηναϊκός φέρνει κόσμο. Άρα οι παράγοντες που θέλουν να έχουν εισιτήρια και κάποια αλφα απόδοση δεν συμφέρει να τον διώξουν τον Παναθηναϊκό γιατί χάνουν ένα ποσό. Το πρόβλημά μας όμως είναι ότι ή θα ισχύουν κανόνες για όλους ή αλλάξε τους κανόνες. Να ισχύουν άλλοι κανόνες. Δεν μπορεί να είναι ερώτηση. Ερώτηση. Είπες ο Παναθηναϊκός φαίνει κόσμο. Ναι. Αν έπαιζε αντί για τον ΠΑΟ και τον Άρη στη Super League ο Κυρκυσιακός και η Καστοριά θα έφαινε κόσμο με αυτός ο Παναθηναϊκός. Όχι βέβαια. Μπράβο. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κρατήσει και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Γι' αυτό λοιπόν λέω και εγώ στο μπάσκετ να μην γίνει καμία αναδιάρθρωση, να πέσουν αυτές οι ομάδες που είναι να πέσουν γιατί αν δεν βρουν οικονομικούς δυνατούς παράγοντες και του χρόνου τα ίδια θα έχουν παιδιά, ακόμα και να σωθεί και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκοπό να επενδύσουν στο ελληνικό μπάσκετ με όλα όσα συμβαίνουν γιατί το κατάρτισαν το ελληνικό μπάσκετ κάποιοι κύριοι της πρωτεύουσας σαν τα μούτρα τους, σαν τα μούτρα τους, δηλαδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός, είναι τόσο προβλέψιμο και όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε ένα προϊόν δεν είναι ανταγωνιστικό, δεν είναι και εμπορεύσιμο. Και όταν δεν είναι και εμπορεύσιμο δεν υπάρχουν χρήματα να κινηθούν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι όχι στις ομάδες που ξεχωρίζουν και δεν έχουν ανταγωνισμό, οι υπόλοιπες ομάδες, όλες οι άλλες ομάδες, κάνουν λάθος διαχείριση. Καταργούν αυτό το περίεργο 5-6 παίκτες από την Αμερική, να μην βάλω χρώμα, λοιπόν, και με αυτή τη διαδικασία καταστρέφουν το ίδιο το μπάσκετ εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή αυτές οι υπόλοιπες ομάδες δεν θα μπορούσαν να συνεννοηθούν και να πούν ρε παιδιά, δικούς μας παίκτες να παίξουμε ένα όμορφο μπάσκετ και να είναι με δικά μας παιδιά. Ας το κάνανε, γιατί δεν το κάνουνε. Και έτσι θα είχαμε ένα καλύτερο μπάσκετ και ας ήταν οι δυο ομάδες που παίζουν στο κλειστό πρωτάθλημα της Ευρώπης απ' έξω. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς το ίδιο πράγμα. Αυτό που είναι πολύ σωστό, γιατί αυτομάτως φιλάρετε και Ζάχο και φίλοι ακροατές και ακροάτες, ξέρεις τα γινόταν. Πώς είναι τώρα στην Ευρώπη ελεγχόμενες οι ομάδες μέσω του Financial Fair Play? Δεν είναι ελεγχόμενες, δηλαδή σου λέει ρε παιδί μου θα είχε ένα budget ως εκεί, αν δεν πουλήσεις δεν μπορείς να πάρεις. Δεν είναι. Έτσι θα μπορούσε να γίνει και στο ελληνικό μπάσκετ για να υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο σημερινός Παναθηναϊκός να έχει 15-20 εκατομμύρια ευρώ budget και ο ΠΑΟΚ και Άρης να έχουν 300.000 ευρώ. Φυσικά. Καταλαβαίνετε. Και στο κάτω-κάτω ας είναι οι υπόλοιπες ομάδες ένα άλλο πρωτάθλημα και ας παίζουν στο ίδιο, δεν πειράζει. Όταν λέμε, για να το κλείσουμε, όταν λέμε ότι πρέπει να αλλάξει ο κύριος Βασιλακόπουλος και πρέπει να έρθει ένας άλλος άνθρωπος, πάνω σε αυτά μιλάμε, πάνω στα θέματα τα θεσμικά όσον αφορά το πρωτάθλημα. Να μπουν κάποιοι κανόνες διαφορετικοί, να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι. Ναι. Αυτό λέμε. Ωραία, δεν εγώ, λέμε, δεν λέμε να φύγει ο Βασιλακόπουλος για να φύγει και να μείνουν τα πράγματα όπως είναι. Να δούμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και στο αντίστοιχο Βασιλακόπουλο, στον κύριο Γραμμένο στο ποδόσφαιρο, κανείς δεν το ρώτησε για να κάνει την τροπολογία αυτή που έκανε η κυβέρνηση μέσα σε μια νύχτα. Οκ. Okay. Έλα τόσο. Ρώτησε κανείς τον κύριο Γραμμένο. Δεν την έκανε ο Γραμμένος. Η κυβέρνηση την έκανε. Δεν την έκανε. Ο Γραμμένος δεν την έκανε. Ναι, ο κύριος Γραμμένος δεν είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ναι, ο κύριος Γραμμένος ήθελε το καλοκαίρι, αν θυμάσαι, συγνώμη, να φέρει. Θα πεις αυτό. Να φέρει το καλοκαίρι. Η ΕΠΟ υποτιθέμενα δεν έχει αυτοδιοίκητο. Ναι, έχει. Υποτίθεται ότι υπάρχει, ναι. Γι' αυτό μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, με τους επιτελείς του ΣΟΥΕΦΑ που ήρθαν εδώ πέρα. Γι' αυτά τα πράγματα μίλησαν, Τάσο. Γι' αυτά μίλησαν. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Αλλά εφόσον λέμε για τον κύριο Βασιλακόπουλο. Να σε καλά, φιλάρετε. Εφόσον λέμε για τον κύριο Βασιλακόπουλο, να πάρουμε έπρεπε να αναφέρουμε και αυτό. Κατάλαβες. Κανείς δεν πήγε να ρωτήσει
τον κύριο Γραμμένο σαν πρόεδρο της ΕΠΟ, αν πρέπει να ισχύσει αυτή η τροπολογία. Τροπολογία είναι ουσιαστικά, γιατί έγινε για να ευνοήσει καθαρά τον Ολυμπιακό. Έλα φίλε. Για να του δώσει, ουσιαστικά τον ποτάμι. Ζάχου. Ναι, έλα. Έλα, καλησπέρα. Ήμαρτον ρε παιδιά, διάγγελμα από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν είναι κουβέντα αυτή να πούμε. Ήμαρτον, δηλαδή σεβαστείτε και τον επόμενο. Έλα, πάμε. Μπορεί να δίκιο. Μην ήμουν εγώ. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ σου ζητάω, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Πάμε. Λοιπόν, εγώ είμαι μπασκετικός Αριανός και παρακολουθώ τον Άρη από το 1974. Το όνομά σου δεν με ξέρεις. Α, το όνομά σου αν θέλεις βέβαια. Εσύ... Νίκο με λένε. Έλα, Νίκο. Το μάτς με την ΑΕΚ, τον τελικό και τον πρώην τον ημιτελικό κυπέλλου πριν από 2 χρόνια, τον βλέπαμε μαζί όρθιοι. Εκεί στη θύρα 1. Το Άρης, α, στο... Το Άρης, ναι, στη θύρα 1 ήμουν, σωστά. Ο τελευταίος πανηγυρισμός του Λάσκαρη. Σωστά, να το πω έτσι, στη θύρα 1 κάτω-κάτω ήμασταν, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μια παρένθεση. Η ειδική εκαθάριση δεν έγινε το 2004. Η πότε ειδική έγινε. Εκαθάριση έγινε ένα χρόνο ή 2 χρόνια πιο μπροστά. Η εκαθάριση του Βενιζέλου, το λεγόμενο άρθρο 46, το άρθρο 46 σε αντιδιαστολή, ναι, με το άρθρο 44 του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Ένα χρόνο, λοιπόν, δύο, εντάξει, δεν έχει. Πάλι μια δεκαετία, ρε φίλε, κάναμε χρέη πάλι, έτσι. Δεν είναι δυνατόν, μπράβο, αυτό. Τα χρέη άρχισαν, καλά πήγαινε ο Δαμιανίδης μέχρι το 2009. Ένα από λεπτό. Εκεί και πέρα άρχισαν, ωραία, τα χρέη. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μπορεί να λέμε πολλά για τον κύριο Δαμιανίδη, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να λέω ότι να είναι, δημόσια μιλάμε. Ο κύριος Δαμιανίδης, φίλε, ήταν υπάλληλος, δεν ήταν ο μεγαλομέτοχος. Έτσι. Σου λέω από πού άρχισε, ναι, δεν ξέρω τι τα έκανε ο Δαμιανίδης. Και να τα έκανε από το 2009 και μετά άρχισαν τα τρελά τα χρέη, ας πούμε. Ναι, έσκασε το 2012. Ωραία, εσύ ποιον λες, γιατί συγγνώμη με τις χρονολογίες, sorry Ρενίκο, δεν τα πάω καλά. Δηλαδή, εντάξει, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας. Δηλαδή, ποιος λες ότι έκανε αυτό που λέω εγώ τα 2/3 των χρεών, ποιος είναι αυτός που όταν λέω ότι έχουν ονοματεπώνυμο τα χρέη. Ποιος τα έκανε αυτά τα χρέη στον Άρη. Οι διοικήσεις, ναι, από το 2009 και μετά. Ποιος ήταν αυτός, ποιος ήταν ο πρόεδρος. Ο μεγαλομέτοχος, όχι πρόεδρος, πρόεδρος ήταν ο κύριος Δαμιανής. Ο μεγαλομέτοχος ποιος ήταν. Ποιος είχε τις μετοχές τότε. Αυτός ευθύνεται. Έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία τώρα να πούμε όνομα και να μην πούμε όνομα. Okay. Σημασία έχει. Σημασία έχει. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ωραία, τώρα δεν ψάχνω εγώ ευθύνες. Ο Ζάχος ή αυτή εγώ, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αλλού θέλω να καταλήξω. Το μπάσκετ δεν πουλάει πια, φίλε μου. Δεν πουλάει το μπάσκετ, έτσι. Στον Άρη γίνανε πολλών ειδών εγκλήματα τότε που είχε όλο το Πασόκ στα χέρια του στη δεκαετία του 80. Είναι ανταγωνιστικό το μπάσκετ. Το καταντήσε να μην είναι ανταγωνιστικό, γι' αυτό δεν πουλάει το μπάσκετ. Πώς πουλούσε Παοκάρες εκείνες τις εποχές. Νίκο, λέω, λίγο... να σου απαντήσω. Να σου απαντήσω. Μόδα ήταν, το καταλαβαίνεις, ήταν μια μόδα και πέρασε. Δηλαδή, ρε Νίκο, ένα λεπτό. Στην Ελλάδα διαχρονικά μόνο το ποδόσφαιρο. Ένα λεπτό. Καλά, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς, δεν το συγκρίνουμε. Αλλά λέω ένα λεπτό. Εδώ διαφωνώ, Νίκο, ένα λεπτό. Δηλαδή αύριο. Αύριο πρωί ξημερώνει και με τον κορονοϊό, τι να σου πω. Και έρχεται, ποιος να σου πω, ρε φίλε, συνέχεια τα ίδια ονόματα, συγγνώμη. Δηλαδή, έρχεται ο Μασούρ και παίρνει το μπάσκετ του Άρη. Τι εννοείς, ότι δεν θα έχει ένα γεμάτο παλέ από μέσα και ένα γεμάτο απ' έξω, αυτό λες. Άλλο αυτό. Πώς δεν πουλάει. Ειδικά με εμάς τους Αριανούς θα έχει. Σε όποιον γεννάει. Δεν είναι, να το πω έτσι, το mood του 87, του 88, καλά, εντάξει, του 90. Αυτό είναι άλλο. Τελείωσε αυτό στην Ελλάδα. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Εάν θυμάσαι τότε, δεν ήταν μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός Απόλλων Πάτρας. Ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός Πανιώνιος. Ήταν ομάδες της περιφέρειας, από τις οποίες δεν ήξερες αν θα περάσει και ας ήσουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ εκείνης της εποχής. Δίκιο έχεις. Αυτό είναι άλλο. Πέρασε αυτή η μόδα, παιδιά, ας πούμε. Το Περιστέρι. Καλώς κακό. Ήταν ένα Περιστέρι πάρα πολύ δυνατό. Αυτή η μόδα, εμένα με στεναχωράει. Ήτανε κάτι πανελλήνιοι, κάτι ομάδες, ας πούμε. Και να μην αδικούμε και τον Ηρακλή, έτσι. Και ο Ηρακλής. Είπα, και τον Ηρακλή. Νίκο, δεν ήταν μόδα. Ήταν η έκρηξη που έκανε γνωστό το άθλημα, γιατί το άθλημα υπήρχε και πριν, έτσι. Και μπήκε στα σπίτια όλων των Ελλήνων και το αγάπησε ο Έλληνας. Δεν ήταν εμένα. Εγώ θα σου πω κάτι. Αν εξαιρέσεις εμάς που μεγαλώσαμε, τους Αργανούς με Γκάλε Γιαννάκη, τους Παοξίδες που μεγαλώσανε με Κόρφα, Πρέλεβης και τώρα και τα... Η νεολαία πια δεν ασχολείται με τον μπάσκετ. Το βλέπω αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, στα μπασκετικά γεγονότα είμαστε 40 και πάνω όλοι. Κατάλαβες τι γίνεται που θέλω να καταλήξω. Είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα, ρε φίλε. Γι' αυτό και η διαφήμιση συγκεκριμένη. Να σου πω κάτι. Θυμάσαι ότι όταν παίζαμε Άρης Πάοκ Άρης εδώ δεκαετία 80-90, ένα μήνα πριν που ξεκινούσαν οι συζητήσεις, τα στοιχήματα και οι κόντρες αναμεταξύ μας. Πάρα διαφημιζόταν πολύ το παιχνίδι ένα μήνα πριν, ρε Σινίκο. Τώρα ποιος να διαφημίσει. Το Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει τώρα, κοίταξε. Τώρα την πίτα την έχει μονοπολίσει ο Παναθηναϊκός. Άντε και ο Ολυμπιακός.
και το μπάσκετ. Έτσι, υπάρχουν και μύθοι. Έδινε και μία θέση στην Ευρωλίγκα Τρίτη. Ποιος την αυτή τη θέση στον Αγίριστο? Ο Πανιόνιος. Με μία ψήφο του Πανιονίου. Ναι, δηλαδή υπήρχε το νοτική ένεση να γίνει στο μπάσκετ, έτσι. Ερώτηση, Νικόλα, ερώτηση. Ορίστε. Αν σου πω τώρα την πεντάδα που πήγαινες εσύ και έβλεπες στα 25 σου και εγώ στα 25 μου του ΠΑΟ και του Άρη και κάνουμε τώρα σημερινές πεντάδες, θα κλαίμε και οι δύο. Δηλαδή αν πάρουμε 10 παοξίδες τώρα και το πούμε πες την πεντάδα ρε του ΠΑΟΚ, θα σου πω δύο παίκτες το πολύ. Αν σου πούνε, θα ρωτήσεις 10 Αριανούς, πες ποιος είπε πότε στον Άρη, στον μπάσκετ, δεν θα ξέρουνε. Οι 3 από τους 10, οι 4 από τους 10, ενώ το δεκαετία 80-90 στους 10 θα ξέραν οι 11 και την πεντάδα και τον προπονητή τον Ιωάννη. Με αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω. Αυτές είναι οι διαφορές. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι που λέει ο Ζάχος, πάρα πολύ σωστά μιλάει και λέει, αν υπάρξουν δυνατοί οικονομικοί παράγοντες που θα έρθουν στον ΠΑΟΚ και στον ΑΕΚ και θα επενδύσουν και γίνονται διαγωνιστικοί. Στο μπάσκετ, κοίταξε, στο μπάσκετ πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας μύθος. Δεν υπάρχει επενδυτής, υπάρχει χορηγός. Γενικά δεν υπάρχει επενδυτής. Για να βγάλεις λεφτά στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει ούτε στο ποδόσφαιρο επενδυτής ούτε στο μπάσκετ. Είπαμε, ακριβά σπορ, χόμπι. Ρε παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Για να υπάρξει επενδυτής και να έρθει και να διαφερθεί, πρέπει οι υπεύθυνοι άνθρωποι του μπάσκετ να το κάνουν ανταγωνιστικό. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Με καταλάβατε. Και αυτό, και αυτό. Να το κάνουν ανταγωνιστικό. Το μονοπόλιο 25 ετών. Κορόιδα είναι να το κάνουν ανταγωνιστικό. Εάν το κάνουν ανταγωνιστικό, κλείσε με αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός θα τρώει φάπες. Κλείσε με αυτό. Αυτό δεν γίνεται με την υπάρχουσα κατάσταση. Με την υπάρχουσα διοίκηση της ΕΟΚ δεν γίνεται. Είπαμε να αλλάξει, φίλε, και να μπουν νέοι κανόνες. Έτσι, να μπουν και κάποιοι κανόνες. Όχι λίγο. Εγώ νέος ήμουνα και γέρασα. Εντάξει, λέμε να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος. Νέος ήμουνα και γέρασα. Το μπάσκετ είναι χρεωμένο με 108 στον Παναθηναϊκό. Όταν λέμε να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος, τα περικλεί όλο αυτό μέσα, εντάξει. Οκ, Νικόλα. Θα τα πούμε. Χάρηκα και να σε ακούμε, να σε ακούμε και πιο τακτικά, φίλε. Να σε ακούμε. Βράδυ. Μας άρεσε η άποψή σου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή τιμωρία. Γεια σας, κύριε Βασίλη, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. Γεια σας, Αναστάση, γεια σας και Ζάχο. Γεια σας. Προχθές είχατε χαιρετίσματα και από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, το είδα το μήνυμα λίγο πιο αργά. Ναι, όχι, το πριν κλείσεις το ανέγνωστο. Το ακούσατε. Εντάξει, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι και εύχομαι ο καλός Θεός πάντα να τον προστατεύει. Παιδιά, το λέγαμε παλαιότερα ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Εδώ έχει βρωμήσει όλο το ψάρι. Για ποια financial πρέπει ομιλούμε? Αρχίζουμε από το μπάσκετ. Ναι. Επειδή είναι και το θέμα το σοβαρό, το πολύ σοβαρό, διότι το μπάσκετ, ας πούμε, που ανέβασε ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό εκεί που τον ανέβασε λόγω των δύο πολύ μεγάλων ομάδων, του Άριος και του ΠΑΟΚ εκείνες τις εποχές και τις παρεμπιώδεις μάχες που δίνουν μεταξύ τους, βοηθήθηκε και η Εθνική κλπ. Από εκεί και πέρα όμως, όλο αυτό το κράτος των Αθηνών αφενός μεν άρχισε να παίρνει τους προβλημένους αθλητάς από τη Θεσσαλονίκη για να ξαναδημιουργήσουν το μύθο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά συγχρόνως είχαν και τα γραφεία, τις επαφές ενώ με τη FIBA. Με αποτέλεσμα έκαναν ένα πρωτάθλημα κλειστό, με συμβόλαια. Δίκην NBA ανεξάρτητα αν είναι κακέκτυπο. Διότι δεν έχει μία σχέση διοικητικά με αυτό που ισχύει στο NBA. Όπου εκεί όλες οι ομάδες οικονομικά είναι ίδιες. Δεν επιτρέπεται καμία να έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο μπάτζετ από την άλλη. Και γι' αυτό γίνονται αυτές οι ανταλλαγές των καλοσφαιριστών για να σου ευχαριστεί αυτή η τιμή. Στο ποδόσφαιρο, ποια fair play θέλει FIFA, ποιον κοροϊδεύει η FIFA? Τον εαυτό τους φυσικά, όταν το βλέπω στον καθρέφτη. Πώς είναι δυνατόν εγώ να παίξω στο Champions League, πες ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός με τη Real? Πού είναι το financial fair play? Αυτοί δεν διοργανώνουν το Champions League και το EuroCup? Αυτοί δεν βάζουν στην κληρωτή τις ομάδες? Γιατί δεν πρημοδοτούν τις ομάδες αντιστρόφως όπως κάνει η Αγγλία? Ο τελευταίος που παίρνει, που πέφτει, παίρνει περισσότερα χρήματα από τον πρωταθλητή Αγγλίας για να ξαναχτίσει την ομάδα του. 130 εκατομμύρια πέφτουν αυτοί που πέφτουν για να ισοσκελίσουν τη χασούρα, λέει, που ακριβώς πάνε στην Α, στη Β. Γιατί εθνική δεν το κάνουν αυτό? Διότι θέλουν και εκεί να το κάνουν κλειστό κλαμπ με καρτούλες.
Δεν είναι αυτός ο αθλητισμός που μεγαλώσαμε εμείς. Και όταν γινόταν αυτά που είπε πολύ σωστά ο Τάσος, όταν παίζονταν εδώ τα παιχνίδια, είτε το ποδόσφαιρο είτε το μπάσκετ, το 70-80% των αθλητών, και λόγω του νόμου που ίσχυε τότε για τους ξένους, ή το ελληνόπαιδα. Ο Τάσος έβλεπε το ξάδερφό του. Εγώ έβλεπα το σόι μου. Ο Ζάχος το ίδιο. Ή το παιδί που έπαιζε μπάλα στην Ελλάδα και τώρα είναι προβεβλημένος αθλητής. Όχι, ακούγαμε ένα ξένο όνομα σε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, κύριε Βασίλη, και το θυμόμασταν όλοι. Δηλαδή, θυμάμαι παλαιότερα έναν ποδοσφαιριστή που δεν είχε πολλούς ξένους, τον Παναθηναϊκό, τον Αλβαρές. Εντάξει, είχε βγει και το σύνθημα, θυμάσαι, Αβέζ, Αλβαρές. Ναι, Αλβαρές, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Τώρα, με τα όσα έχουν γίνει, υπάρχουν, ας πούμε, 10 ποδοσφαιριστές ξένοι, σε αναλογία, και 3 Έλληνες στις ομάδες. Δεν καταλάβατε τι γίνεται. Και ένας ποδοσφαιριστής σε ένα μάτσο ολόκληρο Έλληνας. Όταν λέμε να αλλάξουν οι κανόνες, εννοούμε και αυτά τα πράγματα, έτσι. Να αλλάξουν κάποιοι κανόνες όσον αφορά τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Ναι, αυτό με που συζητήσαμε, Ζάχο, γιατί να υπάρχει financial fair play στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, και να μην υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Στην Ευρωλίγκα κάτι υπήρχε, γιατί κάτι απαγόρευση είχε για λίγο Ολυμπιακός, δεν το ξέρω καλά το θέμα. Είχε για κάποια 2-3 μέρες απαγόρευση μεταγραφών. Ναι, να σου το πω αλλιώς το καταλάβεις. Υπάρχει περίπτωση ο ύφεστος να πάει να παίξει Ευρωλίγκα? Όχι βέβαια, εντάξει, είπαμε. Σαφέστατα, ας πούμε ο Παναθηναϊκός. Μόνο, επαναλαμβάνω. Ή ο Προμηθέας, ή το Περιστέρι, ή το Λαύριο, ή ο Ιωνικός. Υπάρχει περίπτωση να πάμε στην Ευρωλίγκα. Μα τώρα, αν το εσείς που ασχολείστε, αυτό το πράγμα θα το κάνει και η FIFA τώρα. Η FIBA θα κάνει όπως είναι η EuroLeague με αυτές τις ομάδες που έχουν τα κλειστά συμβόλαια, θα κάνει τώρα και για τις υπόλοιπες ομάδες. Εκεί θέλει να πάει η ΑΕΚ, ακούν τον Προμηθέα και ούτω καθεξής. Από την Ελλάδα. Από άλλα κράτη θα πάρει άλλες ομάδες για να κάνει μία αντίθεση. Δεν είναι αυτό αθλητισμός. Ωραία. Κύριε Βασίλη. Δεν μας αφήνει να μπούμε δηλαδή μέσα στο γήπεδο να αθληθούμε και να παρακολουθήσουμε όσο πρέπει. Τα παιδιά τα δικά μας πού θα πάνε? Είναι αυτό που λέμε και πρόσφατο παράδειγμα θα κλείσουμε με αυτό, κύριε Βασίλη. Εγώ θα δώσω. Μπορεί να ακουστεί λίγο ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Ακουστεί κάπως τέλος πάντων γιατί είναι και η ομάδα μου. Προτίμησαν να δώσουν στον Ajax 3 πέναλτι για να συνεχίσει στο δεσμό του Champions League παρά να δουν μια καινούργια ομάδα μέσα στους ομίλους. Γιατί αυτό έγινε φέτος. Πέρσι, μάλλον το καλοκαίρι. Πάντα θα γίνεται αυτό. 3 πέναλτι έδωσαν στον Ajax υπέρ του Ajax. Ήταν ένα και εγώ να δεχτώ ότι ήταν το ένα άντε και το άλλο το μισό. Και το άλλο το μισό ήταν ένα ακόμη. Ένα ακόμη τέταρτο. Όταν δεν το έδωσε, να πούμε την αλήθεια. Αγαπητέ μου, Τάσο και Ζάχο. Αυτά θα γίνουν πάντα. Εντάξει, εγώ δεν, όταν σοβαρολογούμε, ρε φίλε, εντάξει, okay. Εγώ λέω το πιστεύω, εγώ να μιλάω εγώ. Εσύ ως ΠΑΟ. Προτίμησα λοιπόν να δώσουν τρία πέναλτι, το ένα ήταν να ήταν το Άγιαξ, άντε το 1,5 σου λέω εγώ, και να μην δώσουν και την τελευταία φάση υπέρ του ΠΑΟ. Ένα φάουλ φοβήθηκαν και το φάουλ να δώσουν. Αυτό έχεις δίκιο για το φάουλ. Για να συνεχίσει να παίζει ο Άγιαξ, ρε φίλε. Για το φάουλ έχεις απόλυτο δίκιο, για τα άλλα διαφωνώ. Οκ, κύριε Βασίλη, κλείστε με. Καλό βράδυ να έχετε και καλή καλά συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Δεν περίμενα να συμφωνήσεις κιόλα. Τα λέγαμε και τότε, τι να πούμε. Ένα ακόμη δεν έδωσε σε μία. Περίεργο. Σε μία ακόμη, πώς το λένε, ανατροπή. Ήταν ένα ακόμη τέταρτο, δεν το έδωσε. Σκέφτομαι να σε κεράσω ένα ποτό ένα βράδυ και να βάλω μέσα τον ορό της αλήθειας, να δω τι θα πεις, κεράτα. Τα ίδια που λέω και τώρα θα πω. Δεν νομίζω. Άμα κεράσω εγώ εσένα, τι θα γίνει? Δεν νομίζω. Και λες. Καλά, είναι γνωστό ότι λέω πάντα την αλήθεια. Τη δική σου αλήθεια και εγώ τη δική μου. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, Ζάχο. Ο Χρήστος. Έλα, αγώνα, μπράβο. Έλα, ρε Χριστάρα, έλα, σ' ακούμε. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, ρε Χριστό, καλησπέρα. Πάμε. Λοιπόν, πήρα εγώ με αφορμή για τον μπάσκετ. Το μπάσκετ που λέγατε. Ναι. Έτσι να βλέπω το απόγευμα και τα βιντεάκια, δεκαετίες τέλειο 80, εκεί τότε που πηγαίναμε στα Final Four, και δεκαετία 90. Που το δεκαετία 90 το μπάσκετ στην Ελλάδα ήταν στα πάνω του και είχαμε από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, έτσι. Βέβαια. Είχαμε και επιτυχίες. Και ο Ολυμπιακός είχε πάρει Παναθηναϊκός και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στη Γενέβη, ο Άρης με τα δύο με την Τόφας και με την ΕΦΕΣ. Και έτσι να βλέπω παίχτες, ο Πανιώνας έφερε κάτι μαύρος, παιδιά, τους καλύτερους ξένους έφερε ο Πανιώνας εκείνες χρονιές. Ναι, πραγματικά. Κάτι και Φάνη Χριστοδούλου, Γάσπαρη κτλ. Πέρα από αυτούς, Τάσο, έβλεπα κάτι ματσάκια δικά σας,
ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, με τον Τέρνερ, που είχε τον Τέρνερ ο Πανιόνιος. Είναι τα πιο δυνατά μάτσε του ΠΑΟΚ Πανιόνιο και του Άρη Πανιόνιο, αν θέλεις, από κάποια ναι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και, ΠΑΟΚ και Άρη Παναθηναϊκού, να το ξέρετε. Γιατί τώρα τα παιδιά που είναι 18 χρονών και 20 χρονών και 22 και μας ακούνε δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέμε. Όχι, γιατί βλέπουν το δυνατό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Τότε κυριαρχία στο ελληνικό μπάσκετ ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και... αυτή είναι η αλήθεια. Με πρώτο τον Άρη, γιατί έπαιρνε τα πρωταθλήματα με Γκάλη Γιαννάκη Παντοκρατορία, και δεύτερη δύναμη ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος ανταγωνίζονταν τον Άρη στον μπάσκετ τότε. Οι δυνάμεις, οι δύο οι μεγάλες μπασκετικές για μια δεκαετία το μίνιμουμ στην Ελλάδα ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Για τους ξηρικάδες το λέω που δεν το γνωρίζουν. Όχι, πού να ξέρουν. Εμείς εδώ κέρδιζε τότε, κέρδιζε καμιά φορά, δηλαδή αν κερδίζαμε τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό με 10 πόντους ήταν είδηση για την Αθήνα. Λέει, έχασε ο Ολυμπιακός μόνο 10 πόντους από τον Άρη του ΠΑΟΚ, καταλάβες. Ναι. Εμείς σας βοηθήσαμε πολύ να ανεβάσετε επίπεδο, η κόντρα που είχαμε μεταξύ μας. Μα είμαστε φίλε η μόνη ομάδα που μπορούσαμε να κοντράρουμε τον Γκάλι και τον Γιαννάκη και τον Ιωαννίδη τότε. Με Κόρφα, με Πρέλεβιτς, δηλαδή το 88 που ήρθε ο Πρέλεβιτς. Ήρθε σαν αντίπαλο δέος για τον Γκάλι. Δεν ήρθε τυχαία, καταλάβες. Και μετά εσωματώθηκαν Κόρφας, Σάβιτς κτλ. Σάβιτς, ναι, ήρθε... Ρε εσύ, Τάσο, Μπάρλο ήρθε παιχτάρα. Παιχτούρα. Μπάρλο, ρε φίλε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε αυτό που λέγατε, Παριστέρη, Πανιόνιος. Το Σπόρντινγκ είχε κάτι παιχταράδες μαύρους... Πολύ καλός είχε, δηλαδή ήταν πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αφού έβλεπα και με τους αμπελόκηπους που είχε έρθει ο Φάντεμπεργκ σε εσάς, Λόρεντς Φάντεμπεργκ, στους αμπελόκηπους ήταν. Φάντεμπεργκ, πώς το θυμάμαι. Μας είχε κερδίσει μόνος τους ένα μάτς κάτω ο Φάντεμπεργκ. Αυτός και ο Τζανής Σταυρακόπουλος Ζάχο. Ναι, που είχε έρθει μετά σε εμάς. Ναι, και έβαλε τα τρίποντα να είναι καλά στον ημιτελικό. Ναι, okay. Ναι. Άλλες εποχές, εντάξει. Είπαμε να μην τις ξεχνάμε. Να μην τα ξεχνάμε, αλλά να μην μένουμε και μόνο εκεί, έτσι. Γιατί έχουν περάσει και 30 χρόνια σχεδόν. Μην τρελαθούμε κιόλα. Έχει δίκιο, ρε, μου. Έχεις δίκιο, απλά έχει πέσει πάρα πολύ το υπόλοιπο. Εντάξει, ρε φίλε. Εγώ επαναλαμβάνω, αν γίνει αυτό που σου είπα, δύο παλέτες σπορ δεν θα μας χωράνε. Εντάξει. Έτσι είναι η αλήθεια. Να σε καλά. Να σε καλά, Χρήστο. Καλό βράδυ. Πάμε και στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας, Μαγκές. Καλώς τον. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργα, γεια σου Αναστάση, γεια σου Ζάχο. Ξεχάσετε να πείτε για τον παιχταρά του Λέβιξτο που έκανε. Ναι, δεν τους είπαμε όλους, δεν φίλε. Ναι. Δεν τους είπαμε όλους τώρα, γιατί να σου πω και κάτι. Γιατί έχουμε ξεχάσει να πούμε και τον Μπουντούρι. Εντάξει. Έχουμε ξεχάσει. Στο Γιάκοβιτς μετά είναι αίρεση, δεν είναι τότε εκείνη την εποχή. Εντάξει, και τον Μάρθο Κατσούλη. Ήρθε και στον Άρη μετά. Εντάξει. Ο Μάθος, δύο χρονιές. Ο Μάθος και ο. Πώς το λέγανε τον αδερφό του. Ο Ζαχαρίας Κατσούλης. Ο Ζαχαρίας Κατσούλης, μπράβο. Είχε πάρα πολλούς παίκτες ο ΠΑΟΚ, δηλαδή το χαρακτερό. Κόρφας, Φασούλας, ο Προδότης, Γιαννούλης, ο φίλος μας ο Γιάννης ο Γιαννούλης. Γιαννούλης όντως. Ήρθε και στον Άρη. Ο Ρετζιάς, δεν πέρασε ο Ρετζιάς από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πέρασαν δηλαδή παιχταράδες και παιχταράδες. Ο Μάτζικ ο Σταυρόπουλος, άσχετα τώρα που είναι διοίκηση και δεν τα πάνε καλά, ήταν παιχταράς ο Μάτζικ. Σταυρόπουλος, Σκάιλς, μετέπειτα Μουλαουμέροβιτς, Βασιλιάδης, ποιο να το θυμηθούμε, Κουτρουλάικος, Λεμπέλα, πέρασε πάρα πολύ κόσμο, με και ο Σιγάλας πέρασε τον ΠΑΟΚ. Αλλά τώρα έμεινε ο ΠΑΟΚ και δεν έχω κάτι με τον Απόλλωνα, να παίζει με τον Τζόχλανα, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, και μπράβο τα παιδιά που παλεύουν όσο μπορούν και του ΠΑΟΚ και του Άρη, εντάξει, κάνουν ό,τι μπορούν. Κάτω υπό αντίξουες συνθήκες εδώ και μια δεκαετία. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να συμπάνε Πρέλεβιτς 10 χρόνια να είσαι διοίκηση υπό το δικείο και να μην έχεις φέρει 4 προτάσεις, 3 προτάσεις, 2 προτάσεις σοβαρές από μεγαλοεπιχειρηματίες σε γωνιακό μαγαζί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν στέκει. 10 χρόνια είναι. Δεν είναι 10 μήνες. 10 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να μην έφερες 3 επιχειρηματικές προτάσεις από σοβαρούς επιχειρηματίες. Γιώργο. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιώργο, και αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο και το ίδιο λέω και για τον Άρη. Το ίδιο λέω και για τον Άρη. Ποιοι ήταν στην κεφαλή του Άρη, με κατάλαβες. Πέρασαν αρκετοί. Αυτό που είπα χθες, δεν ξέρω αν ίσως στο παιχνίδι μέσα, στο ΠΑΟ Κορτές, γιατί μιλούσα και με τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο το πρωί, ήσουν μέσα στο ΠΑΟ Κορτές, δηλαδή τη μέρα που έπαιζε ο Άρης
τελικό στο Τωρίνο με, με την ΕΦΕΣ, μήπως ίσως στο παλέ μέσα εσύ. Εγώ και ποια εποχή μιλάω. Είναι το Final Four της Αθήνας πια, 91. 91 όχι, ήμουν στην Γερμανία ήδη. Α, ήσουν ήδη Γερμανία, ναι, οκ. Okay. Το 91 ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελικό στη Γενέβη, ρε παιδιά. Το Final Four ποια χρονιά είναι, ρε, το Final Four. 26 Μαρτίου το 91 έπαιξε ο ΠΑΟΚ στη Γενέβη, ΠΑΟΚ Σαραγώσα, μέσα ήμουνα. Είναι τα τρία Final Four παίζει ο Άρης και μετά είναι νομίζω το Final Four της Αθήνας. Έτσι πάει. 93-94 νομίζω ήταν το Final Four. Καλά, δεν επιμένω, δεν επιμένω. Πάντως το Final Four της Αθήνα. Δεν το θυμάμαι και εγώ καλά. Έχεις δίκιο. Ο τελικός του Τωρίνο είναι το 93. Έχεις δίκιο. Άρα είναι το Final Four το 93, όχι το 94, το 93. Ναι. Θέλω να πω λίγο κάτι άσχετο, όχι για τον μπάσκετ. Σ' ακούμε. Επειδή το θέμα τώρα με την πολυδιοκτησία και τα λοιπά έχει πάει λίγο πίσω λόγω του κορονοϊού. Όλα τα θέματα έχουν πάνε πίσω. Είχαν πρίξει τέλος πάντων για αυτό εδώ το θέμα. Θα σας δώσω μόνο μια πληροφορία. Εκεί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ευαισθησία στην UEFA. Ο πρόεδρος ή μάλλον ιδιοκτήτης του Δάφνου Στεφανωμένου θέλει να πάρει τώρα τρίτη ομάδα στη Γαλλία. Την Τρουά, 12 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, ακριβώς. Η Τρουά Β' εθνική δεν είναι, Β' είναι. Όχι, 12 είναι. Η Τρουά. Για άνοδο νομίζω. Η Τρουά Β' ναι. Πρέπει να είναι, ρε παιδιά. Ναι, παίζω... το 10η, η βαθμολογία το 10. Γιατί παίζω Β' Εθνική Γαλλία, γι' αυτό ξέρω ότι είναι Β' Εθνική. Πολλά έχει βγαίνει. Ακριβώς. Θέλω να σας πω λίγο εδώ πάνω, γιατί τότε είχε βγει μεγάλο σούσουρο τότε με τον Μάτουσεκ που είχε τη Red Bull στο Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία και πήρε μετά τη Λειψία και την ανέβασε κτλ. Και με κάποια τεχνάσματα τέλος πάντων βγάλανε τη Red Bull σαν χορηγό και όχι σαν ιδιοκτησία. Και μπόρεσε να παίξει η ομάδα στην Bundesliga και να παίξουν και στην Ευρώπη. Εκεί το ξεχάσαμε το άρθρο 5. Θα δώσω ένα μικρό κουιζάκι σαν τροφή για σκέψη για αύριο ίσως για τους ακροατές. Να μας πούνε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων ποιος ιδιοκτήτης από τα προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης έχει ένιωτε τρεις ομάδες από τρία διαφορετικά πρωταθλήματα. Έτσι σαν μήπως Ελλάδος, Αγγλίας και Γαλλίας. Μήπως η ΕΝΙΚ είχε την ΑΕΚ, είχε ποιον είχε στην Αγγλία και ποια ήταν. Μία ακόμη πρέπει, η ΕΝΙΚ πρέπει να ήταν. Αλλά είναι εταιρεία, δεν είναι. Όχι. Καλά, quiz για αύριο. Quiz για αύριο. Okay. Ο φίλος ο Νίκος ο εφοριακός λέει το Πάσχα το 93 λέει ήταν. Ναι, 93, αφού ο τελικός στο Τωρίνο το 93 ήταν. Τότε χάσαμε λέει και άρχισε ο κατήφορος. Λοιπόν, οκ, ναι. Okay, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε έναν τελευταίο φίλο και είναι όντως φίλος. Έλα, Γιάννη. Καλησπέρα στα φιλαράκια μου. Ζυγκόλης, ρε, στον αέρα. Ω, γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Στο καλύτερο δίδυμο των ραδιοφώνων. Να είσαι καλά, ρε. Φίλος μας είσαι, δεν πιάνει αυτό που λες, επειδή είσαι φίλος μας. Έτσι κι αλλιώς. Μα λέω την αλήθεια, φίλε. Λοιπόν, για πες μας τώρα. Εγώ ξέρεις, είμαι ο παδός της ΑΕΚ και σας ακούω. Εντάξει, έτσι, φίλος, δεν έχει σχεστεί το τι ομάδα είσαι. Το Φαμιλιάνο κλειστό, έτσι, όπως όλα. Κλειστό, ναι, κλειστό. Ναι, αλλά έμαθα μια καλή κίνηση πρώτα. Που κάνατε, Γιάννη, το διάβασα και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια, για να το πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Που δώσατε όλο ό,τι απόθεμα φαγητού είχατε, έτσι. Τα δώσατε όλα σε ευπαθείς ομάδες, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και τα άλλα μαγαζιά της επιχείρησης μας έκαναν το ίδιο. Μπράβο. Καλά κάνατε, παιδιά, μπράβο σας. Γιατί αυτά έτσι κι αλλιώς, ρε φίλε, τώρα δύο εβδομάδες κλειστά, ξέρω εγώ, θα χαλούσαν, θα κάναν, θα δάναν. Οπότε. Μακάρι να είναι δύο, αλλά πιστεύω παραπάνω θα είναι. Βέβαια, μια σακούλα για το Λίμπερο δεν σκεφτήκατε να φέρετε. Εσείς θα έχετε ειδική μεταχείριση όταν τελειώσουμε αυτό με τον ιό. Όταν ερχόμαστε, πάντα έχουμε ειδική μεταχείριση, πρέπει να το πούμε αυτό. Έτσι. Τώρα θα είναι ακόμη καλύτερα. Πραγματικά τα πάντα είναι special και σε ποιότητα, αλλά και σε ποσότητα και μερίδες, έτσι. Οπότε ήρθαμε δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Η ποιότητα, ειδικά η ποιότητα είναι το κάτι άλλο. Και το σέρβις και η εξυπηρέτηση και η ευγένεια πάνω απ' όλα. Έλα, πάμε, ας το αφήσουμε τη διαφήμιση τώρα. Πάμε λίγο σε αυτά που θέλαμε. Εγώ ήθελα να πω ένα πράγμα. Τώρα με την ευκαιρία που δεν εργάζομαι, ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μας κρατάτε πολύ καλή παρέα. Να είσαι καλά. Μιλάτε πάρα πολύ καλά, σωστά πράγματα. Πιο πολύ τον Τζάχο, και πιο πολύ Τζάχο που είναι στο στούντιο και κάνει και ηχοληψία. Εντάξει, παιδιά, δεν κάνω εγώ κάτι. Από το σπίτι, γιατί από το τηλέφωνο λόγω πρωινής δουλειάς πρέπει να προφυλάξω τον εαυτό μου για λόγους υγιεινής.
και πρέπει αυτές τις στιγμές να αφήσουμε τα οπαδικά και να ασχοληθούμε όλοι με την Ελλάδα, με την υγεία μας, να ακούσουμε τους ειδικούς. Έτσι. Και αύριο μεθαύριο πάλι θα είμαστε αντίπαλοι. Και πάλι θα μαλώνουμε. Έτσι. Και πάλι θα λέμε τα δικά μας. Εδώ μέχρι τώρα του Καλάς έβαλε εδώ στο κρασί του, ρε, και είπε του Καλάς. Το άκουσα, το άκουσα. Είπε, λέει, παιδιά, αυτή τη στιγμή, λέει, ειλικρινά, να σωθεί, λέει, όλος ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, τίποτα, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε πάω, ούτε Άρης. Γεροί να είμαστε, λέει, να βγούμε, λέει, όλοι από αυτό. Να, και μόλις τελειώσει να με ξαναπαίνετε πρώτα αυτός να με βρίζετε, λέει, και να σας βρίζω. Εντάξει, το αυτονόητο είπε, ρε, το αυτονόητο. Να πω και εγώ κάτι έτσι για την πλάκα μας, ότι εκτός από όλοι να είμαστε καλά, ένα παραπάνω να είναι καλά και η προεδράρα μας ο Τίγρης. Ποιος? Λοιπόν, πες τον Τίγρη. Πες τον Τίγρη Γιάννη να κάτσει ήρεμα στο... που δεν θα είναι στο γήπεδο, αν γίνει και το μάτς, να κάτσει να χάσετε ένα 0 ήρεμα. Λοιπόν, ο τελικός από ό,τι διαβάζω θα γίνει, ακούς, μία μέρα πριν τα συμπληρωθούν ακριβώς 50 μέρες από το τελικό του 70. 50 χρόνια. 50 μέρες είπα. Μακάρι το συντομότερο να τελειώσει αυτή η ιστορία και να ξαναδούμε αγώνες. Δεν το συζητάμε τώρα. Γιάννη, συμβουλή φιλική, άμα θα έρθει ο Γατούλης, που το λέτε Τίγρης εσείς, ο Καβούργιας, άμα θα έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάτω εκεί κανένα ζυμαρικό στο Φαμιλιάνο και κράτα το, γιατί βρώμα είναι να πάει στον Κλεάνθη. Δεν πάει. Δεν θα πάει. Δύσκολα. Δύσκολα. Ναι. Είναι προεδράρα, τέσσερα είναι προεδράρα. Εκτός αν ανέβει σε κανένα δρόμο. Σε κανένα δρόμο ανέβει και το λέει από πάνω. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά, φίλε. Χάρηκα, παιδιά, να είσαι καλά. Και εμείς, χάρηκα πολύ. Και εμείς χαρήκαμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τάσο, κάνε επιλόγο για να διαβάσω κι εγώ τον τη Μάζδα Μανατίδης, γιατί βλέπω... Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, έτσι, όλο το κρατήριο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα και του Λίμπερο 107 και 4 FM που ήταν και σήμερα συντονισμένοι στην μεγάλη αθλητική παρέα που έχει κάνει το ραδιόφωνο μας. Ελπίζουμε να ήμασταν καλή παρέα και εμείς για όσους έχουν επιλέξει αυτό το δίωρο για να ξεφύγουμε λίγο από τα βάσανα της καραντίνας έκτη ημέρα σήμερα. Αύριο θα τα πούμε πάλι πρώτα, αυτός γερή να είμαστε, έτσι, όλοι παιδιά. Όλος ο κόσμος και προσοχή. Μεγάλη προσοχή, τηρούμε αυτά που ξέρουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι λίγο πλήρ κατά 90% όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, να μην κουράζουμε τον κόσμο και να μην είμαστε γραφικοί. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλους σας. Να σε καλά, να σε καλά, καλό σου βράδυ και εσένα. Λοιπόν, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη Μάζδα Μανατίδης που για ακόμη μια βραδιά ήταν αρρωγός εδώ, βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Μανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του κοινό, Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Μάζδα είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Και εγώ να ευχαριστήσω όλους και όλες, αν και δεν είχαμε καμιά γυναίκα να μας πάρει τηλέφωνο σήμερα. Αύριο, πρώτο Θεός ξανά, ραντεβού σε 9 η ώρα για άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4, δεν φεύγει κανείς. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας και η εκπομπή Ζούγκλα. Δεν νομίζω να κρατήσει μέχρι τις 1. Εγώ χθες πάντως μέχρι τις 1.30 άντεξα και προσκύνησα μετά. Έρχεται ο Γιώργος Αγόρας, σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί σας. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.